χρονιά της Θεσσαλονίκης. Και αν κοιτάξεις, αυτή η πόλη είναι τόσο όμορφη, τόσο γοητευτική και τόσο ζεστή. Σήμερα Κυριακή 27 Μαρτίου τελειώνει και αυτός ο μήνας, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ζωή το Σαββατοκύριακο, που σας κρατά συντροφιά από τις 4 έως και τις 6. Ο υδράργυρος λοιπόν κινείται πολύ ψηλά πάνω από τους 10 βαθμούς, τους 17 περίπου, άγγιξε και τους 20 σήμερα και με πολύ κόσμο φυσικά να επισκέπτεται την παραλία και το κέντρο της Θεσσαλονίκης για μια χαλαρωτική βόλτα συνοδεία καφέ. Τώρα όλοι όσοι επέλεξαν να κινηθούν στο κέντρο της πόλης θα διαπιστώσατε πως αρκετοί δρόμοι εκεί προς την περιοχή των δικαστηρίων παρέμειναν κλειστοί από το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι λόγω των γυρισμάτων της χολιγουντιανής ταινίας The Brick Lager. Ο κτίστης τα πει στα ελληνικά. Χθες το μεσημέρι, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα επισκέφθηκαν στο γραφείο του η πρωταγωνίστρια της χολιγουντιανής ταινίας, Νίνα Ντόμπρεβ, αλλά και ο παραγωγός Ρομπ Βαν Νόρντεν. Την ικανοποίησή του γιατί η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται πρωταγωνίστρια σε μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές, εξέφρασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Ζέρβας, ο οποίος παραβρέθηκε στα γυρίσματα της ταινίας, που αυτό το Σαββατοκύριακο, χθες και σήμερα, εξελίσσονται στο Δημαρχείο, καθότι ξέρετε ότι για τις ανάγκες των γυρισμάτων της τηλεοπτικής ταινίας μετετράπει σε στρατηγείο της CIA. Κάτι το οποίο βεβαίως παρουσιάσαμε και χθες, το βλέπετε και σήμερα. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες, εντελώς ασυνήθιστη εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, να βλέπουμε όλα αυτά σαν ψέματα σχεδόν φαίνονται, να γυρίζονται ταινίες του Hollywood. Κάποιοι όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια γελούσαν, λιδωρούσαν, να όμως που έγινε πραγματικότητα και σε λίγο ίσως να αποτελεί και την καθημερινότητά μας. Έλεγα λοιπόν για την πρωταγωνίστρια της χολιγουντιανής αυτής ταινίας, την Νίνα Ντόμπρεβ, που στην συνάντηση που είχαν με τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης και που παραβρέθηκε και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, η κυρία Μαρία Καραγιάννη, συζήτησαν τα διάφορα ντεσού που αφορούν σε παραγωγές σαν αυτές. Η πλοκή της ταινίας διαδραματίζεται εδώ στην Θεσσαλονίκη, οπότε και οι δύο εξήγησαν στον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης τι είναι αυτό το οποίο τους ενθουσίασε από την παραμονή τους στην πόλη, γιατί κακά τα ψέματα και αυτοί οι ίδιοι είναι, θα μπορούσαν δυνητικά να είναι εξαιρετικοί διαφημιστές για την πόλη μας. Διάφορες περιοχές τους εντυπωσίασαν, τα Λαδάδικα, η Άνω Πόλη, η πλατεία Αριστοτέλους. Όλοι περιμένουμε με ανυπομονησία την προβολή της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες για να δούμε την Θεσσαλονίκη μέσα από το βλέμμα του κινηματογραφικού φακού. Ο Δήμαρχος είπε πως σίγουρα αυτή η ταινία είναι ένας λόγος κανείς να επισκεφθεί την πόλη. Τα καταφέρνουμε περίφημα λοιπόν προς στιγμή. Τώρα, αυτό που εντυπωσίασε την Νίνα Ντόμπρεβ είναι το jukebox που έχει στο γραφείο του ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης. Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας διάλεξε το τραγούδι «Αν θυμηθείς τον ηρώ μου» σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και στίχους Νίκου Γκάτσου, να της προτείνει για να το ακούσει, ενώ η ίδια επέλεξε στη συνέχεια το «Imagine» του Τζον Λένον. Της προσέφερε και ένα φουλάρι με το λογότυπο του Δήμου της Θεσσαλονίκης, το οποίο μάλιστα φόρεσε και αμέσως η γνωστή πρωταγωνίστρια. Τώρα, για να πάμε σε ένα, να αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα, να πάμε σε ένα απίστευτο περιστατικό, κυρίες και κύριοι, που έλαβε χώρα στο Δήμο Λαγκαδά και πιο συγκεκριμένα στο Στρατιωτικό Μουσείο Λαχανά. Άγνωστοι αφαίρεσαν χθες το βράδυ 10 πρωτομές ηρώων που ήταν τοποθετημένες στο προάβλιο του μουσείου. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Λαγκαδά, τον κύριο Γιάννη Ταχματζίδη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Οι πρωτομές αυτές λοιπόν βρίσκονταν σε ένα υπαίθριο χώρο, ο οποίος δεν ήταν περιφραγμένος. Όχι, δεν είναι περιφραγμένος, είναι εκτός κατοικημένης περιοχής. Ναι. Ελάχιστα έτσι ελεγχόμενος, με την έννοια ότι μόνο οι περαστικοί από εκεί μπορούν να έχουν εικόνα. Ναι. Βέβαια το μουσείο που υπάρχει στο χώρο αυτό είναι ασφαλισμένο έτσι με σύστημα συναγερμού, το οποίο ειδοποιεί σε κάθε προσπάθεια
εισόδου στον χώρο του μουσείου, αλλά τα αγάλματα αυτά ήταν οι πρωτομές, μάλλον ήταν σε υπαίθριο χώρο, ο οποίος δεν ελέγχεται και δεν είναι και προσβάσιμος εύκολα. Δηλαδή μπορεί να δει κανείς έτσι το τι γίνεται εκεί στον χώρο. Αυτές οι πρωτομές, κύριε Δήμαρχε, γνωρίζετε, είναι από χαλκό ή από μάρμαρο? Πρωτομές από χαλκό είναι, πρωτομές από χαλκό ήταν μάλλον, και προφανώς είναι προφανής η λόγη για τις οποίες αυτοί που το έκαναν αφαίρεσαν δηλαδή τις πρωτομές από τον χώρο αυτό, που θέλω να πιστεύω ότι δεν μπορεί να ήταν Έλληνας αυτός ο οποίος το έκανε. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Δήμαρχε? Γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι Έλληνας θα έκανε κάτι τέτοιο. Ακόμα και Έλληνας να είναι, είναι ανθέληνας. Από εθνική αυτοσυνειδησία, λέτε. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια βέβαιη πράξη. Είναι μια βέβαιη πράξη. Εκεί γράφτηκε η ιστορία στους Βαλκανικούς πολέμους. Και δεν μπορεί Έλληνας με ελληνική συνείδηση να προέβησε μια τέτοια πράξη. Αυτό έγινε αντιληπτό πότε, σήμερα το πρωί? Αυτό έγινε αντιληπτό χθες. Χθες. Χθες έγινε αντιληπτό, ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, ενημερώθηκαν οι υπηρεσίες του στρατού σχετικά με το γεγονός. Από εκεί και πέρα διεργούνται έρευνες από πλευράς αστυνομίας και ευελπιστούμε ότι κάτι θα βγει. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, κύριε Δήμαρχε, ή έχει ξανασυμβεί? Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, πριν από χρόνια έχει ξανασυμβεί, αλλά εντάξει. Είναι θλιβερό γεγονός. Εκείνη η περίπτωση τι αφορούσε? Πάλι την ίδια πράξη. Αφαίρεσαν πρωτομές. Οι οποίες ήταν επίσης χάλκινες. Επίσης. Ναι. Τους συνέλαβαν ποτέ? Όχι. Δεν συνελήφθησαν ποτέ. Πάντως ναι. Εκείνο το γεγονός θα έπρεπε, νομίζω, ως πάθημα να γίνει μάθημα και να περιφραχθεί ο χώρος, ώστε να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Είναι πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι ποιος είναι υπεύθυνος και για την περίφραξη, δεν ξέρω, εκεί της περιοχής, για τη φύλαξη της περιοχής. Είναι τεράστιος ο χώρος, ο οποίος βέβαια ανήκει στο στρατό, αλλά είναι τεράστιος ο χώρος, δεν μπορεί να περιφραχθεί δηλαδή. Ο ίδιος ο στρατός νομίζω θα μπορούσε να το κάνει, έχει και τις δυνάμεις και το στελεχειακό δυναμικό να το κάνει, διότι είναι... πάρα πολύ θλιβερή εικόνα που βλέπουμε στις εικόνες αυτές. Και με δεδομένο ότι αυτοί οι άνθρωποι προφανώς έκαναν θόρυβο, γιατί δεν είναι και εύκολο να ξυλώσεις από αυτά τα τσιμεντένια. Είναι καθόλου εύκολο, καθόλου εύκολο, γιατί μέσα οι πρωτομές αυτές είχαν τσιμενταριστεί. Και το βάρος ήταν αρκετά μεγάλο. Δηλαδή η δυσκολία για να αφαιρεθούν ήταν αρκετή. Δεν ήταν εύκολο πράγμα να γίνει. Προφανώς. Που σημαίνει ότι ήρθαν οργανωμένοι με ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος. Πιθανολόγησαν ότι όλες οι πρωτομές ήταν έτσι γεμάτες από χαλκό. Οπότε θεώρησαν ότι υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον από αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Άλλο λόγο δεν μπορώ να σκεφτώ, ναι. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλό απόγευμα. Επίσης και σε εσάς. Να πω ότι την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας της Θεσσαλονίκης. Φυσικά αυτή η είδηση πρωταγωνιστεί και στον ηλεκτρονικό τύπο. Πάμε όμως να δούμε περισσότερα νέα για το τι συμβαίνει τώρα, ξεκινώντας την περιήγησή μας από το Δέστιβαλ. Βίασα κάτι κορίτσια. Κοινική ομολογία του 30χρονου μέσα στο περιπολικό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Από τη Νέα Φιλαδέλφεια αυτή η είδηση. Η επόμενη: δεν θα πετάξουμε σύντομα τις μάσκες στους κλειστούς χώρους. Με συγχωρείτε για το πρόβλημα στην ομιλία μου. Λοιπόν, πότε θα γίνουν οι πληρωμές για την επιταγή ακρίβειας? Μας ενημερώνει η κυρία Μιχαηλίδου και στη συνέχεια θα δούμε το θάνατο της Τζορτζίνας, ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόκλησης ασφυξίας μέσω κάποιου φαρμάκου ή δηλητηρίου. Πραγματικά έχουμε μείνει άφωνοι όλοι οι Έλληνες παρακολουθώντας αυτό το θρίλερ και το τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτό στο πλαίσιο της εξέλιξής του. Πάμε στη Βόρεια. Μισό δισεκατομμύριο ευρώ για να αποκτήσει η Θεσσαλονίκη την παραλία που της αξίζει. Τι συμβαίνει με την επάρκεια τροφίμων στην Ελλάδα, ποια μέτρα λαμβάνονται και ποια πρόκειται να ληφθούν?
Αυτή η είδηση που σας είπαμε προηγουμένως για τη συνάντηση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης μπροστά στο jukebox τους βλέπουμε τώρα με την Ντομπρεύ, όπου όπως είπαμε άκουσε το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς τον ήρωά μου» και ιστορία της παλιάς Θεσσαλονίκης, ο Μήλος που έγινε το απόλυτο hot spot της πόλης. Είναι καλό να μαθαίνουμε για την ιστορία των περιοχών αλλά και των κτηρίων αυτής της πόλης, πώς διαδέχεται η μία πολιτιστική πράξη την άλλη. Φεύγουμε από τη Βόρεια, πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Ανησυχία για την επάρκεια σε τρόφιμα, φόβοι για ελλείψεις, διπλασιασμός των τιμών. Οργή του Ζελένσκι, απαιτεί όπλα από τη Δύση. Φοβάστε τη Ρωσία, διαρωτάτε. Τέλος το πιστοποιητικό εμβολιασμού, αλλά και οι μάσκες. Τώρα το πότε, θα το μάθουμε σήμερα. Στο thesnews.gr διαβάζουμε για την επισυντιστική επάρκεια στην αγορά που διαβεβαιώνουν φορείς του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας των τροφίμων. Η ανησυχία βεβαίως συνεχίζει να προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και τα προβλήματα που δημιουργεί σε παγκόσμιο επίπεδο σε προϊόντα όπως άλευρα και ηλιέλαιο και σπορέλαιο είναι μεγάλη. Την ίδια στιγμή όμως οι φορείς της ελληνικής αγοράς, τι να κάνουν και αυτοί, διαβεβαιώνουν για την επάρκεια των τροφίμων προς στιγμή τουλάχιστον και την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Προτάσεις για ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η Άννα Ευθυμίου, δικηγόρος, με εξειδίκευση στο εργασιακό δίκαιο και βουλευτής βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας, αρθρογραφή στη Θες News, η καταδίκη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία αλλά και η παραβίαση της εδαφικής της ακεραιότητας και του διεθνούς δικαίου είναι απερίφραστη, μας λέει. Έβαλαν φωτιά σε όχημα του Δήμου Παύλου Μελά, το θέμα το οποίο είδαμε εμείς, μάλλον θα δούμε σε λίγο εμείς μαζί. Τρεις είναι οι προσαγωγές. Έτσι ξαφνικά κάποιοι πήγαν, έβαλαν φωτιά στο υπηρεσιακό όχημα του Δημάρχου του Δήμου Παύλου Μελά. Ξέσπασε φωτιά, αυτό είναι το αποτέλεσμα που βλέπετε στις οθόνες σας. Ο κύριος Δημήτρης Δεμουρτζίδης θα μας πει περισσότερα τώρα για το όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο όπως κάθε βράδυ στο πάρκινγκ έξω από το Δημαρχείο στην Σταυρούπολη. Και τέλος η συμφωνία Ρώσων και Ουκρανών για ανθρωπιστικούς διαδρόμους, ο ένας από τη Μαριούπολη. Φυσικά και εδώ και πάλι συνάντηση Ζέρβα Ντόμπρεβ στο Δημαρχείο, το φουλάρι και τα τραγούδια στο jukebox. Αυτό το jukebox έχει κλέψει τις καρδιές όλων όσοι επισκέπτονται το γραφείο του Δημάρχου της Θεσσαλονίκης. Στην αίθουσα σύνταξης οδηγούμαστε τώρα για να συνομιλήσουμε με τη Μαρία Μουστάκα που θα μας δώσει τις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Η επισυντιστική ασφάλεια της Ελλάδας είναι το κύριο θέμα της αυριανής σύσκεψης Μητσοτάκη Γεωργαντά στο Μαξίμου. Μαρία. Έτσι ακριβώς, Μαρία, καλησπέρα. Πολεμοφόδια κρατάει η κυβέρνηση απέναντι στις αναταράξεις που προκαλεί και στην εφοδιαστική αλυσίδα ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η ανησυχία είναι έκδηλη στο κυβερνητικό επιτελείο για τυχόν ελλείψεις σε σιτηρά και φυτικά έλαια, καθώς η Ουκρανία, όπως γνωρίζουμε, είναι βασικός προμηθευτής. Εξού και ο Πρωθυπουργός συγκάλεσε αύριο έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βεβαίως υπηρεσιακούς παράγοντες, ώστε να εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο. Το είχε προαναγγείλει άλλωστε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής, ότι θα γίνει αυτή η σύσκεψη για να εξασφαλιστεί η επάρκεια των τροφίμων στη χώρα μας και παρότι, όπως είπε ο ίδιος, η επισυντιστική κρίση δεν έχει αγγίξει προσώρα τη χώρα μας. Εν τούτης, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για μια τέτοια κρίση. Πηγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαρία, τονίζουν ότι επισυντιστικός κίνδυνος δεν υφίσταται για τη χώρα μας. Ωστόσο, αύριο το Υπουργείο και ο κύριος Γεωργαντάς είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν ένα πλαίσιο προτάσεων και μέτρων που θα κληθεί να εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο μη επάρκειας σε τρόφιμα και πρώτες ύλες στον πρωτογενή τομέα. Σήμερα ο ίδιος ο Υπουργός, ο κ. Γεωργαντάς, είπε ότι οι όποιες ελλείψεις, οι οποίες εμφανίζονται σε σιτηρά και ηλιέλαιο, καλύπτονται από εισαγωγές που γίνονται από άλλες χώρες. Επειδή ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια, όλα αυτά θα τεθούν αύριο στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης. Μάλιστα. Ναι. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσουμε, Μαρία, κάποια στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι στιγμής και τα οποία προέρχονται από το αρμόδιο Υπουργείο. Μιλούν για κάποιες ελλείψεις στο ηλιέλαιο, οι οποίες ωστόσο προς το παρόν δεν επηρεάζουν τα νοικοκυριά. Να σου πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία η Ελλάδα εισάγει από Ουκρανία περίπου 30.000 τόνους από τους συνολικά 120.000. Και εκτίμηση των στελεχών της Επιτροπής Επισυντιστικής Κρίσης του Υπουργείου είναι ότι εύκολα μπορούν αυτές οι ελλείψεις να αναπληρωθούν από εισαγωγές που γίνονται είτε από την Αργεντινή είτε από άλλες τρίτες χώρες. Και βεβαίως να τονίσουμε
ότι στη σύσκεψη που θα γίνει στη μία το μεσημέρι, ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Γιώργο Γκαντά, θα συζητηθούν δύο ακόμη σημαντικά ζητήματα. Το πρώτο είναι η αύξηση στις τιμές των ζωοτροφών. Και το δεύτερο εξίσου σημαντικό ζήτημα, η τιμή των λιπασμάτων, η οποία από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει εκτοξευθεί. Λογικό. Μαρία Μουστάκα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα η Ελίνα Διαμαντοπούλου είναι κοντά μας για να μάθουμε τις αντιδράσεις καταναλωτών και οδηγών ταξί για το επίδομα των καυσίμων. Ελίνα. Καλό μεσημέρι, Μαρία. Συναντηθήκαμε, όπως λέτε και εσύ, ακριβώς με αφορμή την αποζημίωση ειδικού σκοπού που θα λάβουν οι οδηγοί των ταξί με οδηγούς, καθώς και με τον πρόεδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κλήμη Λεοντιάδη. Θα πρέπει να σου πω ότι πραγματικά είναι δυσαρεστημένοι για το γεγονός ότι δεν λαμβάνουν τη στήριξη που επιθυμούν. Όπως χαρακτηριστικά μας είπαν πολλοί από τους οδηγούς, τους οποίους βρήκαμε σήμερα το πρωί στις πιάτσες των ταξί, δεν είμαστε, όπως λένε, ούτε άνεργοι, ούτε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Είμαστε εργαζόμενοι και δεν μπορεί η επιδοματική πολιτική να λειτουργεί, μάλλον με επιδοματική πολιτική η κυβέρνηση. Θα πρέπει να υπάρξουν ουσιαστικά μέτρα στήριξης, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, και έχουμε βεβαίως και την ευκαιρία να ακούσουμε πολλούς από αυτούς με τους οποίους συνομιλήσαμε. Πάντως, κάτι είναι και το... Κάτι είναι και αυτό το οποίο θα λάβουμε. Ό,τι λάβεις καλό είναι, λένε χαρακτηριστικά, και με μια αίσθηση έτσι ηρωνίας θα λέγαμε, και με ένα ύφος προκειμένου να διασκεδάσουν. Όπως λένε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αντιμετωπίσαμε επί μια δεκαετία την οικονομική κρίση, λένε χαρακτηριστικά, την υγειονομική κρίση που ακολούθησε. Τώρα έρχεται και αυτό το, αυτές οι δυσβάστατες. Αυτό το χτύπημα, το τελειωτικό όπως το χαρακτήρισαν. Πόσο ακόμα να αντέξουμε, λένε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Λεοντιάδης μας είπε ότι είναι πάρα πολλοί οι συνάδελφοί του, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, που πρόκειται να εγκαταλείψουν το επόμενο διάστημα το επάγγελμα. Ήδη έχουν αρχίσει να κάνουν και δεύτερες και τρίτες δουλειές προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα οικογενειακά τους έξοδα. Πάντως, από εβδομάδα αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να τεθεί σε εφαρμογή η σχετική πλατφόρμα, όπου όποιος επιθυμεί και κυρίως όποιος δικαιούται, γιατί είναι και έως 30.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα για αυτούς οι οποίοι μπορούν να λάβουν αυτό το επίδομα, το ψηφιακό επίδομα. Από εβδομάδα, λοιπόν, θα γνωρίζουμε περισσότερα. Αυτοί με τους οποίους συνομιλήσαμε σήμερα στα βενζινάδικα της πόλης μας είπαν ότι αν το δικαιούμαστε, βεβαίως και θα κάνουμε την αίτηση. Όμως πολλοί μας είπαν, η αλήθεια είναι, Μαρία, ότι μάλλον δεν το δικαιούμαστε και θα μείνουμε εκτός. Για να ακούσουμε και τους ίδιους, λοιπόν. Κάθε προσφορά από την κυβέρνηση, κάθε βοήθημα σίγουρα είναι δεκτό. Από εκεί και πέρα, ένα βοήθημα της τάξης των 200 ευρώ για δύο μήνες, Μάρτιο-Απρίλιο, νομίζω πως είναι πάρα πολύ λίγο. Από τη στιγμή που μόνο από τα καύσιμα η αύξηση του πετρελαίου έφερε ένα επιπλέον κόστος στη συντήρηση του αυτοκινήτου περίπου στα 500 ευρώ το μήνα, καταλαβαίνετε ότι 100 ευρώ βοήθημα είναι πάρα πάρα πολύ λίγο για τους επαγγελματίες. Θα πρέπει τους επόμενους μήνες η κυβέρνηση να δει κάτι πολύ περισσότερο στην επιδότηση και να μην είναι και για μία φορά μόνο. Η αύξηση στο κόμισο, η οποία ζητούμε να είναι πολύ πολύ μικρή, έτσι ώστε να μην την καταλάβει ο πελάτης, να μην χάσουμε άλλο πελατειακό κοινό, γιατί δεν μας επιτρέπουν οι συνθήκες. Πιστεύω το επόμενο διάστημα με το Υπουργείο θα έρθουμε σε μια συμφωνία, έτσι ώστε μια άνοδο του κομίσου κοντά στα 10% να είναι αυτή η οποία θα μας βοηθήσει. 15 λεπτά στο λίτρο. Κάτι είναι και αυτό, αλλά δεν μας ικανοποιεί τόσο. Έχει ακριβήνει πολύ το πετρέλαιο. Δεν συμφέρει να... Γι' αυτό μας βλέπετε εδώ. Αλλιώς θα είμαστε συγκίνηση. Και τα ρύζια καλά είναι, αλλά δυστυχώς είναι ρύζια. Δεν γεμίζει το πιάτο. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Και κρατάμε τις τιμές σταθερές. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Με το φόβο μη χάσουμε και αυτούς τους λίγους που παίρνουμε. Είμαστε μια ώρα εδώ να πάρουμε 3,5 ευρώ, εκ των οποίων το 1/3 είναι το καύσιμό μας. Είναι πρόβλημα. Είναι επιβίωση. Εμένα προσωπικά δεν με ικανοποιεί καθόλου. Γιατί αυτή η επιδότηση δίνουν, ξέρω εγώ, στους άνεργους, και εμείς είμαστε ενεργοί. Είμαστε πολίτες που παράγουμε έργο. Δεν μπορεί να μιλάμε για επιδοτήσεις συνέχεια και επιδοτήσεις. Ας ρίξουν την τιμή του καυσίμου και ας μην δώσουν επιδοτήσεις.
Χρήματα λοιπόν ζητούν όλοι και σίγουρα θα χρειαστεί να ζητήσουν και οι δήμοι της χώρας, διότι σε μείζον ζήτημα που απειλεί τα οικονομικά τους αναδεικνύεται το ενεργειακό κόστος, κυρίες και κύριοι. Πολλοί δήμοι απορούν πώς θα λειτουργήσουν από εδώ και πέρα τις υπηρεσίες τους και τις δομές αρμοδιότητάς τους με τόσο αυξημένους λογαριασμούς. Χωρίς κάποια παρέμβαση της κυβέρνησης αυτό ίσως να φαντάζει και αδύνατο. Θα μας τα πει ο ίδιος ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μιχάλης Κούπκας. Κύριε Κούπκα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Αναγνωστίδου. Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο, αλλά είναι μια δυσάρεστη πραγματικότητα με την οποία θα έρθουμε, ήδη είμαστε αντιμέτωποι, αλλά θα έρθουμε σε σύγκρουση μαζί του και πρέπει να βγούμε νικητές. Αναρωτιέμαι λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχη, πώς οι δήμοι που ήρθαν έτσι κι αλλιώς σε οικονομική δυσκολία μετά την πανδημία του κορονοϊού και με τα περιορισμένα κρατικά έσοδα των τελευταίων πολλών ετών εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, μια σειρά από έργα πήγαν ήδη πίσω για να καλυφθεί αυτό το έκτακτο κόστος των τελευταίων 2 ετών της πανδημίας. Η έκρηξη λοιπόν των τιμών σε καύσιμα και ρεύμα. Λογικό είναι τα πράγματα να τα έχουν μετατρέψει σε κάτι δραματικό. Δεν θέλω να δημιουργήσω έτσι μια ατμόσφαιρα τρόμου καθόλου. Αλλά όπως ο καθένας μας στο σπίτι του βλέπει όταν το πορτοφόλι αρχίζει και αδειάζει, σου λέει τώρα τι θα κάνω, έτσι και εσείς που είστε ο υπεύθυνος του πορτοφολιού του Δήμου της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να μας πείτε τι σκέφτεστε να κάνετε τώρα με άδειο πορτοφόλι, που τώρα δεν είναι άδειο, αλλά σε λίγο όμως θα είναι. Να τονίσουμε, κυρία Αναγνωστίδου, καταρχήν ότι η λύση δεν βρίσκεται στην επιβολή επιπλέον φόρων και τελών σε κανένα δημότη. Αυτό είναι ο βασικός φόβος μας. Μην τυχόν θα χρειαστεί να τα πληρώσουμε εμείς, κύριε Κούμπκα, πάλι το μάρμαρο. Εμείς σε μόλις 2,5 χρόνια διοίκησης και χρόνια δύσκολα, πανδημίας χρόνια και οικονομικής κρίσης, καταφέραμε και μειώσαμε τα δημοτικά τέλη οριζοντίως κατά 30% σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Είμαστε πρωταθλητές στη μείωση δημοτικών τελών. Πανελλαδικά, απαλλάξαμε 100% όλες τις κλειστές υποχρεωτικά επιχειρήσεις στη διάρκεια των lockdown. Απαλλάξαμε τα τραπεζοκαθίσματα κατά 100% από τα τέλη κοινόχρηστου χώρου. Δώσαμε περισσότερο χώρο όπου μπορούσαμε. Βάλαμε πλάτη όπου μπορούσαμε, βάλαμε πλάτη και αν χρειαστεί θα το ξανακάνουμε. Με σκέψη και επιθυνότητα, όμως αυτό που περιγράψατε, το πρόβλημα που περιγράψατε είναι υπαρκτό. Και τονίζεται από μένα σε κάθε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Διότι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι πολίτες που μας παρακολουθούν τις δημοτικές συνεδριάσεις οφείλουν και πρέπει να ενημερώνονται. Η ανάφλεξη τιμών ενέργειας δυσκολεύει, για να μην πολυγίζει, τους δημοτικούς προϋπολογισμούς. Απαιτείται λοιπόν ένα σχέδιο δράσης άμεσα για την αντιμετώπιση της δύσκολης κατάστασης στην οποία έχουμε βρεθεί. Για να μιλήσουμε με αριθμούς, κύριε Κούπκα, να μιλήσουμε λίγο με αριθμούς για να το καταλάβουμε. Μέχρι στιγμής, κύριε Αναγνωστίδου, μέσω των αναμορφώσεων μπορούμε να απορροφήσουμε τους κραδασμούς, θα έλεγα, στην εκτείναξη του κόστους. Μέχρι πότε όμως θα μπορούμε να το κάνουμε σε αυτό? Σε τι βαθμό μπορούμε να τους απορροφήσουμε? Γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένος. Οι τιμές καυσίμων ήδη είναι πάρα πολύ ψηλά. Η μέση τιμή βενζίνης την περασμένη εβδομάδα ανέβηκε σε πάνω από 2 ευρώ. Το ντίζελ 1,93. Αυτό ισοδυναμεί στους δήμους με γρηγορότερη εξάντληση των συμβάσεων για τα απορριμματοφόρα, για τα σάρωθρα, για τα καδοπλητήρια. Η τιμή του φυσικού αερίου και τα σχολεία διπλασιάστηκε. Κύριε, είναι δύο Κουκά. Φορές πάνω. Βέβαια. Για το ρεύμα, ναι, το ίδιο. Πλήγμα όμως, και αυτό δεν το είπατε, θέλω να το τονίσω όμως, είναι σημαντικό. Είναι πλήγμα και η φρενήρης ρυθμή αύξησης στο κόστος των δομικών υλικών. Κάτι που αφορά τα τεχνικά έργα, για τα οποία, τα περισσότερα τουλάχιστον, έχουν δοθεί και πολύ υψηλές εκπτώσεις, πάνω από 60% σε κάποιες περιπτώσεις. Η έκθεση του προβλήματος στο θέμα των έργων είναι τέτοια που ήδη το Υπουργείο Υποδομών, έχουμε κάνει αλληλογραφία και ήδη το Υπουργείο πραγματοποιεί επαφές με όλες τις εργοληπτικές οργανώσεις ώστε να αναζητηθούν λύσεις. Μιλάμε για ένα ράλι ανατιμήσεων στα δομικά υλικά τους τελευταίους μήνες που έχει εξελιχθεί σε τσουνάμι. Αυτός ήταν και ο λόγος που πριν από μία εβδομάδα μαζί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κατεβήκαμε κάτω στην Αθήνα, ναι, στη Σύνοδο των Δημάρχων πανελλαδικά. Εκεί παρουσιάστηκε το πρόβλημα, το οποίο οφείλω να σας πω ότι είναι γενικό το πρόβλημα και δεν μείναμε μόνο σε διαπιστώσεις.
Θέλουμε και λύσεις. Παρόντος μάλιστα του αρμόδιου υπουργού σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης του κυρίου Πέτσα, από τον οποίο λάβαμε την απάντηση ότι δρομολογούνται λύσεις, ότι το πρόβλημα είναι γνωστό στην κυβέρνηση και ότι κινούμαστε πάνω σε μια στρατηγική συνεχούς αναπροσδιορισμού του ζητήματος και της χάραξης λύσεων. Ναι. Για να μην ισοπεδώνω τα πάντα, δόθηκε ήδη μισή ΚΑΠ. ΚΑΠ είναι η επιχορήγηση που δίνεται στους δήμους και τις περιφέρειες κάθε μήνα. Είναι ένας πόρος του κράτους. Και δόθηκε και μισή ΚΑΠ για τα σχολεία. Βοηθάει, είναι σημαντικό, δεν είναι όμως αρκετό για εμάς. Εμείς θέλουμε να μπορεί να δίνεται η δυνατότητα έξτρα επιχορηγήσεων σε δήμους με βάση τις καταναλώσεις, τις ενεργειακές καταναλώσεις και όχι οριζοντίως, να μπορεί να υπάρξει ενδεχομένως ένα πλαφόν στα τιμολόγια ενέργειας στο νοτά της χώρας, ώστε να θωρακιστούμε καλύτερα και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση, και φυσικά η δυνατότητα αποπληρωμής των σχετικών τιμολογίων ενέργειας να πραγματοποιείται και σε μεταγενέστερο χρόνο, δίχως προς αυξήσεις και τόκους. Και αυτό για να μπορούν να βγαίνουν οι προϋπολογισμοί. Γιατί διαφορετικά τα πράγματα τώρα μπορεί να μην είναι τόσο δύσκολα, μπορεί ακόμα να μπορούμε να τα καταφέρουμε, αλλά ξέρετε, ο χρόνος περνάει γρήγορα και μετά το καλοκαίρι τα πράγματα, αν παραμείνουν έτσι, θα είναι πολύ δύσκολα για όλους μας. Τώρα, κύριε Κούπκα, εγώ μιλώντας και με άλλους δημάρχους πέριξ του Δήμου της Θεσσαλονίκης, τους ακούσαμε να παρουσιάζουν τους προϋπολογισμούς τους και να λένε ότι ήδη έχουμε φάει το 1/4 του έτους, που σημαίνει ότι βρίσκονται σε μια κατάσταση μάλλον έκτακτης ανάγκης. Προφανώς θα ιεραρχηθούν οι ανάγκες και κάποιοι δήμαρχοι, προϊόντος του χρόνου που προχωράμε και σε προεκλογική περίοδο, θα στριμωχτούν άσχημα για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να παρουσιάσουν το έργο τους για να το επικοινωνήσουν με τη σειρά στους ψηφοφόρους και πάει λέγοντας. Ξέρετε τι εννοώ και πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Και είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω με ποιον τρόπο θα ιεραρχηθούν αυτές οι ανάγκες, ανάλογα με το πώς ο κάθε αντιδήμαρχος σε συνεργασία με τον δήμαρχο δοκίμασε τις γνώσεις του στα μαθηματικά και βρήκε τον τρόπο να μπορέσει να περισσώσει πόρους για να επικοινωνήσει τον εαυτό του. Δηλαδή, περιμένω να δω μαθηματικές αλχημίες τώρα σε κάποιες των περιπτώσεων. Αλλά και αυτές ακόμη όμως θα μπορέσουν να γίνουν ή θα βρεθούμε τον Σεπτέμβριο σε μια δεινή κατάσταση αν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα. Διότι ακούσαμε τον Πρωθυπουργό από την Ευρώπη να μας λέει: κοιτάξτε παιδιά, το πρόβλημα είναι συνολικό. Χρήματα δεν έχουμε. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες ότι θα πρέπει να δοθούν χρήματα σε όλους, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξει ο καθένας την χώρα του. Σε αυτό εύκολα συμφωνίες δεν γίνονται. Ξέρουμε ότι για να μοιραστούν εμβόλια είχαν περάσει, κύριε Κούπκα, 5 μήνες, ώστε να αποφασίσουν όλοι να αγοραστούν εμβόλια για να μπορέσουν να μοιραστούν στις χώρες. Δεν υπάρχουν γρήγορα ανακλαστικά, που σημαίνει ότι μόνοι μας πρέπει να βρούμε λύσεις. Αυτό λοιπόν εσείς μέσα στο μυαλό σας και στη σκέψη σας και στο σχεδιασμό σας, πώς το έχετε? Κοιτάξτε, κύριε Αναγνωστίδη, τη θεωρία του λεφτόδεντρου την ακούω και εγώ συνέχεια τελευταία. Ξέρω ότι λεφτόδεντρο δεν υπάρχει, αλλά ούτε και οι Δήμοι διαθέτουν κανένα χωράφι με λεφτόδεντρα. Δεν υπάρχουν τέτοιες πηγές. Γι' αυτό και πρέπει η πολιτεία να βρει ένα διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, ναι, για μέτρα στήριξης προς όλους τους Δήμους, ολιστικά, συνολικά. Εμείς, σαν Δήμος Θεσσαλονίκης, ούτως ή άλλως, 2,5 χρόνια τώρα παλεύουμε με ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, μια τεράστια υγειονομική κρίση, η οποία ακολουθήθηκε από οικονομική κρίση και πολλές φορές χρειάστηκε μέσα σε αυτά τα 2,5 χρόνια διοίκησης να ανακατευθύνουμε στοχοθεσία και να ανακατευθύνουμε και προτεραιότητες και να βάλουμε μπροστά την υγεία των πολιτών. Θα έλεγα ότι είμαστε αρκετά δυνατά προπονημένοι σε αυτό και πάλι θα το κάνουμε. Προσπαθούμε με πολύ οικονομική σκέψη και συνέχεια να αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμό του Δήμου, δίχως αυτό να γίνεται αντιληπτό και να στοιχίζει στους δημότες, τουλάχιστον ως προς τις ζωτικές και βασικές λειτουργίες του Δήμου. Και φυσικά, πριν απλώνουμε το χέρι προς το κράτος, φροντίζουμε να νοικοκυρεύουμε πρώτα απ' όλα τα οικονομικά μας. Αυτός είναι και ο λόγος που στείλαμε εξώδικα σε παρόχους ενέργειας, που παρανόμως δεν απέδιδαν ποσά δημοτικών τελών και φόρων. Παρεμπιπτόντως πλήρωσαν αρκετοί, ανταποκρίθηκαν αρκετοί, γιατί ξέρω για 2-3. Το 75% ανταποκρίθηκε, κύριε Αναγνωστίδη, και εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Αλήθεια. Για το υπόλοιπο 25%,
Δεν έχουμε άλλη λύση. Προχωράμε στη μηνυτήρια αναφορά ήδη την ερχόμενη εβδομάδα. Σε τρεις περιπτώσεις εταιριών προχωράμε σε μηνυτήρια αναφορά και μάλιστα με την κατηγορία της υπεξαίρεσης. Διότι αυτά τα χρήματα είναι χρήματα των δημοτών, τα οποία θα έπρεπε να τα είχαν αποδώσει μέσα σε 60 μέρες. Και αυτά τα χρήματα δεν τα έχουν αποδώσει οι εταιρείες, κάποιες από τις εταιρείες παρόξου ενέργειας. Είναι η πρώτη φορά νομίζω που γίνεται κάτι τέτοιο, κύριε Κούπκα, τόσο αυστηρά μέτρα. Εξαντλήσαμε κάθε δυνατότητα. Εγώ προσωπικά έφτασα στο σημείο να παίρνω προσωπικά τηλέφωνο και να ζητάω τα λεφτά μας. Όταν και εγώ αντιλήφθη ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει, δεν είχαμε και άλλη λύση. Μάλιστα. Δεν είναι δικά μας χρήματα, είναι χρήματα της πόλης, είναι χρήματα τέλος τα οποία η ανοχή. Θα χρησιμοποιούμε ακριβώς. Καμία ανοχή, δεν μας περισσεύουν. Κανένα άσυλο. Έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι ακριβώς, κύριε Δημοσίου. Τώρα, αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών, κύριε Κούπκα, θα πρέπει κάποια στιγμή να κυκλοφορήσει όλος ο στόλος των οχημάτων του Δήμου, που σημαίνει απορριμματοφόρα, οχήματα πολιτικής προστασίας και πάει λέγοντας. Υπάρχει όδο φωτισμός, οι λογαριασμοί του ρεύματος είναι δυσθεώρητοι, υπάρχουν υπηρεσίες διάφορες όπως τα κολυμβητήρια κτλ. Έχετε διάφορες άλλες λειτουργίες. Οι οποίες αυτή τη στιγμή μην κουράζουμε τους τηλεθεατές, ελπίζω να καταλαβαίνουν όλοι πόσο ακριβές είναι και σκεφτόμαστε μήπως αυτό θα επηρεάσει συνολικά την λειτουργία του Δήμου σε βαθμό να αρχίσουν να απειλούνται ακόμη και θέσεις εργασίας. Γιατί αυτός είναι ένας φόβος ο οποίος έχει αρχίσει να εκδηλώνεται, πρέπει να σας το πω. Αυτό δεν θα έχει καμία επίπτωση, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, κυρία Αναγνωστίδου, σε καμία περίπτωση στους υπαλλήλους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Όπως δεν θα έχει και καμία επίπτωση στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και των δομών του Δήμου. Ήδη το κομμάτι των απορριμματοφόρων με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού που γίνεται στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το κομμάτι των καυσίμων το έχουμε διασφαλίσει. Στην προηγούμενη αναμόρφωση διασφαλίσαμε το κομμάτι της παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας και όπου χρειαστεί να αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό, εδώ είμαστε και θα το κάνουμε. Τα εργαλεία που μας δίνει ο νόμος δεν τα έχουμε στον απλοβαστό, τα χρησιμοποιούμε όταν υπάρχει ανάγκη. Αυτό θα κάνουμε, αυτό κάναμε καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι ένα γενικευμένο πρόβλημα, δεν αφορά μόνο τον δικό μας Δήμο και τη δική μας πόλη, αφορά το σύνολο της χώρας, έχουμε ήδη λάβει τη διασφάλιση του αρμόδιου υπουργού ότι δεν πρόκειται κανένας να μείνει αβοήθητος. Και εγώ θεωρώ ότι η πολιτεία θα κρατήσει τον λόγο της. Δεν νομίζω ότι θα αφήσει κάποιος κανένα Δήμο πίσω. Λοιπόν, για να δούμε τώρα την συνάντηση την αυριανή του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα της επισιτιστικής κρίσης και όχι μόνο. Η κυβέρνηση έχετε ζητήσει από την κυβέρνηση την επιδότηση των καυσίμων και της κιλοβατόρας, ειδικά για το ΣΟΤΑ, να δούμε αν θα ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημά σας, γιατί νομίζω μπορεί να μην λύσει το θέμα εντελώς. Πάντως, σε κάθε περίπτωση θα βοηθήσει σημαντικά, κύριε Κούπκα. Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς, γιατί και το θέμα της επισιτιστικής κρίσης μας επηρεάζει. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε πάρα πολλά προγράμματα μέσα από το ΤΕΒΑ, δίνουμε συσίτια σε απόρους, σε ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών. Ακριβώς. Έχουμε τα δεκατιανά των σχολείων, συσίτια σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Όλα αυτά και αυτό το κομμάτι μας ακουμπά, γιατί και εκεί θα υπάρχουν ανατιμήσεις και εκεί συνεπώς πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε νομοθετική ρύθμιση και πρόβλεψη για να μην και εκεί αντιμετωπίσουμε προβλήματα και αναταράξεις. Όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα είναι γενικευμένο και ακουμπάει όλο το φάσμα δράσεων και δραστηριοτήτων του Δήμου. Πώς θα το κάνει βέβαια αυτό η κυβέρνηση χωρίς να κινδυνεύσουν τα δημόσια οικονομικά είναι κάτι που δεν το θεωρούμε γενικά εύκολο, εφικτό. Είναι εξαιρετικά δύσκολο γιατί η κυβέρνηση μιας χώρας η οποία βγήκε από μια πάρα πολύ σκληρή οικονομική κρίση για την οποία έπρεπε να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας, το να επομιστεί ένα μεγαλύτερο βάρος από αυτό που προϋπολόγησε ήδη και προχωρώντας μάλιστα και σε παροχές που μετριάζει τις επιπτώσεις της ακρίβειας και του ενεργειακού κόστους στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, δεν ξέρω.
Άγνωστε βουλέ, κύριε Κούκα. Αυτό που εμένα με κάνει αισιόδοξο, κύριε Αναγνωστίδου, είναι το ότι μέσα από τα προγράμματα του EuroCities, ξέρετε, η Θεσσαλονίκη ανήκει σε αυτό το δίκτυο των ευρωπαϊκών πόλεων, των EuroCities. Βλέπω ότι το ίδιο ακριβώς ζήτημα που έχουμε εμείς, το έχουν και πόλεις που σε άλλες περιπτώσεις θα θεωρούνταν από κάποιους πάρα πολύ πλούσιες. Όπως είναι ελβετικές πόλεις, όπως είναι πόλεις της Γαλλίας ή πόλεις της Μεγάλης Βρετανίας. Ακούω και εκεί λοιπόν ομόλογους μου αντιδημάρχους ή και δημάρχους ακόμα που αντιμετωπίζουν με πάρα πολλές δυσκολίες το ενεργειακό πρόβλημα και αυτοί χρησιμοποιούν ακριβώς τα ίδια εργαλεία που χρησιμοποιούμε και εμείς στην Ελλάδα. Αναμορφώσεις στον προϋπολογισμό, έξτρα επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις από το κράτος, επιμικίνσεις σε δόσεις, αυτό, είτε δανείων, είτε στα τιμολόγια τους. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα, θα έλεγα, και ακόμα και παγκόσμιο. Το βλέπω να γίνεται στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι ακουμπά όλο τον κόσμο πλέον και θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα που οι ηγέτες με ευθύνη θα το αντιμετωπίσουν. Είναι και κάτι που πραγματικά και εμένα με κρατάει πολύ αισιόδοξο αυτή η σκέψη. Χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Κούπκα. Πάρα πολύ πραγματικά για την αισιοδοξία σας. Θέλουμε όλοι να την ασθενιστούμε και το γεγονός ότι βγαίνει από τα χείλη ενός τόσο αρμόδιου όπως είστε εσείς, ο αντιδήμαρχος των οικονομικών του Δήμου της Θεσσαλονίκης, του δεύτερου μεγαλύτερου Δήμου της χώρας. Αυτό φυσικά μας καθησυχάζει. Σας ευχαριστούμε θερμότατα για αυτή τη συζήτηση. Εγώ καλή δύναμη. Για τη ζεστή φιλοξενία και τις πολύ ωραίες ερωτήσεις. Να είστε καλά, κύριε Κούπα. Ευχαριστούμε θερμά. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα το που συνέβη τα ξημερώματα, καθώς άγνωστοι πυρπόλησαν το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Δημάρχου Παύλου Μελάτου, κυρίου Δημήτρη Δεμουτζίδη. Για να μάθουμε περισσότερα από τον ίδιο. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Αναγνωστίδου. Λυπούμαστε πολύ για αυτό το οποίο σας συνέβη. Το όχημά σας που ήταν σταθμευμένο. Ήταν στο πάρκι του Δημαρχείου, στη Σταυρούπολη. Έξω από το Δημαρχείο, όπως φαντάζομαι κάθε βράδυ, έτσι. Εκεί που όπως βρίσκεται η έδρα του Δήμου. Και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Τι ακριβώς συνέβη, λοιπόν? Γύρω στις 3 παρα 5, αν θυμάμαι ακριβώς, είχα μέχρι ένα τηλεφώνημα από την πυροσβεστική. Μου αναφέραν τον συμβάν, έτρεξα αμέσως στον χώρο. Ήδη η πυροσβεστική είχε σβήσει τη φωτιά. Είχαν ενημερωθεί γύρω στις 2.30 από προφανώς από διερχόμενο όχημα, δεν ξέρω. Για να είναι όμως στις 3 η ώρα ήδη σβησμένη η φωτιά σημαίνει ότι ήρθαν γρήγορα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι η φωτιά περιορίστηκε, ας μου επιτραπεί να πω, μόνο στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, ακριβώς εκεί κοντά στο ρεζερβουάρ και αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Ναι. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνω ήταν μια σκηνή έτσι σοκαριστική, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν χτυπάνε το υπηρεσιακό όχημα του Δημάρχου και όχι κάποιο άλλο, γιατί και στο παρελθόν είχαμε με κάποια φορτηγάκια τα οποία τα χρησιμοποίησαν για παραβατικές συμπεριφορές, αλλά στην προκειμένη περίπτωση καταλαβαίνεις όταν χτυπάνε το υπηρεσιακό όχημα του Δημάρχου ότι ο ίδιος ο Δήμαρχος είναι ο στόχος. Τώρα, φαντάζομαι δεν σας έχει συμβεί ποτέ ξανά στο παρελθόν κάτι αντίστοιχο. Όχι, εννοείται. Πού να ξέρει κανείς. Να, προηγουμένως, ας πούμε, συζητούσαμε με τον Δήμαρχο Λαγκαδά για το θέμα εκεί στο στρατιωτικό μουσείο του Λαχανά, όπου αφαίρεσαν 10 πρωτομές. Είναι δεύτερη φορά λέει, που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν το ξέραμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το να χτυπάει το τηλέφωνο 3 η ώρα τη νύχτα, εσείς έντρομος να σκέπτεστε εκείνη την ώρα ότι κάτι κακό έχει γίνει. Πάντα, όταν χτυπάει τέτοιες ώρες, ονόμαστε πάει στο προφανώς. Πού να πάει στο καλό. Λοιπόν, τι σκεφτήκατε, τι αισθανθήκατε? Σας είπα ότι για να χτυπήσουν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιώ εγώ, ότι ο στόχος είμαι εγώ. Έτσι, από τη μια. Πού πήγε το μυαλό σας, πήγε κάπου το μυαλό σας? Δεν μπορώ να πω ότι πήγε κάπου. Έτσι, σίγουρα η καθημερινότητά μας στο λειτουργήμα που έχουμε αναλάβει μας φέρνει πολλές φορές σε αντιπαράθεση με πολύ κόσμο. Έτσι, σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορεί να πάει το μυαλό σου ότι κάποιος θα φτάσει στο σημείο να κάνει αυτή την αποτρόπια πράξη. Πιστεύετε δηλαδή ότι από το δημόσιο λόγο σας κάτι το οποίο ενδεχομένως είπατε υποκίνησε αυτό, ή θεωρείτε ότι τίποτε από όλο το τελευταίο μεγάλο διάστημα ως θέμα στον δημόσιο διάλογο δεν θα μπορούσε ούτως ή άλλως να πυροδοτήσει μια τέτοια αντίδραση που κακά τα ψέματα είναι απαραδεκτή. Είναι τρομοκρατική, να το πούμε έτσι. Είναι τρομοκρατική και σας είπα ότι στην καθημερινότητά μας αντιμετωπίζουμε θέματα έτσι που πολλές φορές
Κάποιοι δεν συμφωνούν, κάποιοι αντιπαρατίθενται. Αυτό δεν σημαίνει όμως. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να φτάσουν σε μια τέτοια πράξη. Γιατί σε κάθε θα μπορούσε, αν επεκταθεί και στο ρεζερουάρ που ήταν γεμάτο, να είχαμε μεγαλύτερες ζημιές. Ποιος αντιλήφθηκε τη φωτιά και σας ενημέρωσε από το Δημαρχείο, υπήρχε φύλακας? Όχι, όχι, δεν υπήρχε φύλακας. Εγώ θεωρώ ότι κάποιος διερχόμενος, γιατί είναι κεντρικότατος δρόμος, η Καραολή και Δημητρίου, έτσι πλήρης φωτισμένος και ο δρόμος και το πάρκινγκ του Δημαρχείου, θεωρώ κάποιος διερχόμενος ή κάποιος γείτονας έτσι από τις παρακείμενες οικοδομές που έτυχε να το αντιληφθεί, πήρε τηλέφωνο την πυροσβεστική, ευτυχώς νωρίς, γιατί όπως σας είπα νωρίς φτάσαν και αυτοί και μπορέσαν και τη σβήσανε. Τώρα, υποτίθεται ότι όταν βάζεις φωτιά σε ένα ρεζερβουάρ, μία έκρηξη θα γίνει, ένας κρότος θα ακουστεί, δίπλα υπάρχουν πολυκατοικίες, οι άνθρωποι αναστατώθηκαν βραδιάτικα. Προφανώς η αστυνομία ασχολείται τώρα με αυτό το περιστατικό και δεν ξέρω αν υπάρχουν κάμερες στο Δημαρχείο όπου να βοηθήσει ως υλικό την ελληνική αστυνομία για την σύλληψη των δραστών. Όχι, κάμερα σε αυτόν τον χώρο δεν υπάρχει. Κρότος δεν ακούστηκε. Η κρατική ασφάλεια έχει επιληφθεί. Ήδη είχαν ενημερωθεί το πρωί ότι έγιναν κάποιες προσαγωγές, αλλά τεθέθηκαν ελεύθεροι γιατί δεν διαπιστώθηκε κάτι εναντίον τους. Ναι. Επεξεργάζονται τα στοιχεία. Θα με ενημερώσουν. Είπαν όταν έχουν κάτι καινούργιο να μου πούν. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ηρεμία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους. Κακά τα ψέματα, κυρίες και κύριοι. Μιλούμε τώρα για θρασίδηλες και επικίνδυνες ενέργειες. Απέναντι σε αυτούς οι οποίοι δεν σέβονται τίποτε, ούτε την δημόσια, ούτε την ιδιωτική περιουσία, ούτε την ανθρώπινη ζωή. Το μόνο που τους ενδιαφέρει και σε αυτό το οποίο αποσκοπούν δεν είναι τίποτα άλλο από τον ίδιο τον εκφοβισμό. Τέλος πάντων, ας αλλάξουμε θέμα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία μένεται, η αγωνία όλων μεγαλώνει κάθε μέρα για το πού θα μας οδηγήσει και ποια θα είναι η έκβαση. Σε κάθε περίπτωση διανύουμε ιστορικές μέρες, ζούμε ιστορικές στιγμές που κάποιοι κάποτε θα μιλούν για αυτές, όπως μιλάμε εμείς σήμερα για όλα όσα συνέβησαν στο παρελθόν, και να μάθουμε περισσότερα για όλα αυτά. Αυτό συμβαίνει βεβαίως μέσα από συγγραφικό κάματο, έτσι. Για ένα τέτοιο πόνημα θα μιλήσουμε τώρα, το οποίο γεννήθηκε με την βοήθεια του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Ένα πόνημα το οποίο επιγράφεται «Έθνους Αφύπνιση Παύλος Μελάς». Παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό. Είναι μια σπάνια συλλογή ιστορικών τεκμηρίων που περιλαμβάνει περισσότερες από 100 συλληπιτήριες επιστολές, τις οποίες έλαβαν οι οικογένειες. Ακούστε ονόματα. Μελά, Δραγούμη. Ειδικά όταν έγινε γνωστή η είδηση του αδόκητου θανάτου του μακεδονομάχου Παύλου Μελά. Γι' αυτό το θέμα θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με την διευθύντρια του μουσείου, ιστορικό τέχνης οπωσδήποτε, διευθύντρια του Ιδρύματος του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, την κυρία Φανή Τσατσάγια. Κυρία Τσατσάγια, καλησπέρα σας. Το μικρό σας όνομα μου διέφυγε. Τι κάνετε? Μια χαρά. Εσείς πώς είστε? Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε, που σας ακούμε. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε το χρονικό. Πώς φτάσαμε σε αυτή την έκδοση, πώς σκεφτήκατε το να εκδώσετε έτσι ένα πολυτελή τόμο με όλα αυτά τα πολύτιμα, τις πολύτιμες επιστολές, τους πολύτιμους θησαυρούς. Κοιτάξτε, το Ίδρυμα Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, ως γνωστό, έχει στην κατοχή του πάρα πολλά προσωπικά αντικείμενα του Μακεδονομάχου, όπως φυσικά και άλλων Μακεδονομάχων, αλλά κυρίως από την συλλογή της εγγονής του Παύλου Μελά, της κυρίας Ναταλίας Ιωαννίδη, αλλά και άλλων διωτών δωρητών, πάλι από την οικογένεια Μελά. Έτσι λοιπόν, πριν από κάποια χρόνια, η κυρία Ιωαννίδη είχε αποφασίσει αυτές τις συλληπιτήριες επιστολές να τις παραχωρήσει στο Ίδρυμα για να μπορέσουν κάποια στιγμή να τεκμηριωθούν και να εκδοθούν. Πριν από δύο χρόνια λοιπόν, πριν από την πρώτη καραντίνα που έχουμε μάθει να τα λέμε και με αυτόν τον τρόπο για να συνεννοούμαστε, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με πρωτοβουλία του υφυπουργού, του κυρίου Στεφανή, μας έκανε μια πρόταση να εκδώσουμε αυτές τις συλληπιτήριες επιστολές, να συμμετέχουν και εκείνοι και με ερευνητικό προσωπικό, αλλά και συμμετέχοντας στο κόστος. Έτσι λοιπόν, μέσα σε δύο μήνες έγινε μια, θεωρώ, διαφορετική δουλειά. Δηλαδή, αντιληφθήκαμε τις συλληπιτήριες επιστολές ως ιστορικά ντοκουμέντα που θα μπορούσαν να δείξουν και την εποχή.
κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, γι' αυτό και τα σημαντικά ονόματα που θα πούμε στη συνέχεια. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν δουλέψαμε για 2 μήνες. Συγγραφής η κυρία Σταυρούλα Μαυρογέννη, η διευθύντρια του κέντρου έρευνας του Ιδρύματός μας, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, mm-hmm. και ο κύριος Παπα-Νικολάου, ιστορικός και επιστημονικός ερευνητής επίσης στο Ίδρυμα. Την επιμέλεια της έκδοσης ανέλαβα η ίδια, πρώτον γιατί ήταν ένα πόνημα το οποίο έπρεπε όλες μας οι δυνάμεις να πέσουν πάνω σε αυτό, και δεύτερον και ότι προφανώς είχαμε αντιληφθεί όλοι μας ότι έπρεπε το αντικείμενο να το χειριστούμε πολυδιάστατα. Θέλαμε λοιπόν να δείξουμε ότι δεν ήταν ένας θάνατος. Ο αντίκτυπος ήταν τόσο μεγάλος που ήταν λες και ξεπηδούσαν διαφορετικές ζωές. Και αυτό φαίνεται και μέσα από τις επιστολές. Καταρχάς, δυστυχώς μας βρήκε. Το γεγονός της θυσίας του, η εμβέλεια του ηρωικού θανάτου του. Ακριβώς. Και ο απόϊχος του θρύλου του Παύλου Μελά θα έπρεπε να παρουσιαστούν μέσα από τις επιστολές αυτές που είναι σημαντικών προσωπικότητων της εποχής, όπως θέλουμε να μας τους αναφέρετε. Βεβαίως. Θα πούμε κάποιους. Κάποιους ενδεικτικά. Και θα σας εξηγήσω το λόγο, διότι σκεφτείτε ότι εμείς είχαμε περίπου 110-120 επιστολές, επιλέξαμε 100. Και ο λόγος ήταν ότι σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, η Λουίζα Ριανκούρ, ο Κωνσταντίνος Μαζαράκης, φυσικά Εμιάν, η Εκατερίνη Λασκαρίδου, ο Γερμανός Καραβαγγέλης, ο Λάκης Πύριζας, η Σοφία Τρικούπη. Τώρα σας δίνω μερικά ονόματα. Σωστά, σωστά. Αλλά το σπουδαίο είναι οι υπόλοιποι άνθρωποι, που απλοί ιδιώτες, που αισθάνθηκαν mm-hmm. την ανάγκη να απευθυνθούν σε αυτή τη γυναίκα, στην Αταλία Μελά. Διότι οι επιστολές μιλάνε για τον Παύλο, αλλά μιλάνε στην Αταλία. Mm-hmm. Τις απευθύνονται ως μάνα, ως κόρη, ως σύζυγο, ως δέσποινα. Είναι φοβερός ο τρόπος που την προσεγγίζουν. Τις μιλάνε με μία ευγένεια, σαν να είναι η μάνα που έχει χάσει τον σύντροφο και έχει να μεγαλώσει 2 παιδιά. Και μιλάμε φυσικά και για μία νέα γυναίκα. Μιλάμε για μία γυναίκα που ήταν μια προδιαγεγραμμένη, θα λέγαμε, ζωή. Τίποτα δεν προμήνυε το τι θα συμβεί. Και όμως εκείνη τη στιγμή συγκεντρώνει στο πρόσωπό της την αρχή ενός μεγάλου αγώνα. Mm. Διότι όχι απλώς κρατάει τις επιστολές, αλλά βλέπουμε ότι τις διατηρεί και τις κρατάει βλαβικά. Τις κρατάει για όλους εμάς που 100 χρόνια μετά και βάλε, έτσι το 2020, αποφασίζουμε να τις εκδώσουμε. Αυτοί λοιπόν οι ιδιώτες απευθύνονται στην Αταλία και εκφράζονται και οι ίδιοι με την ανάγκη να δουν τον αγώνα να πετυχαίνει. Βλέπουμε φοιτητικούς συλλόγους από το Παρίσι, βλέπουμε φυλακισμένους να τις γράφουν, αισθάνονται, ξέρετε, τη σύνδεση με τη μάνα που έχασε το γιο, που έχασε τα νιάτα. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για ένα είδος συλληπιτήριων επιστολών, μιλάμε για διαφορετικά έγγραφα. Για ένα διάλογο, προσωπικό έτσι, διάλογο. Για ένα διάλογο, έτσι ακριβώς, mm-hmm. για ένα διάλογο. Και αυτό σκεφτείτε ότι συνεχιζόταν για αρκετό καιρό, δηλαδή έχουμε τις επιστολές εκείνες τις τυπικές που μέσα στην πρώτη εβδομάδα φτάνουν στις οικογένειες Μελά και Δραγούμη, αλλά έχουμε και επιστολές που ακολουθούν. Αυτό που αναφέρατε πολύ σωστά, αυτός ο διάλογος συνεχίζεται. Και αισθάνεται και η ίδια την ευθύνη ότι αυτό πρέπει να διατηρηθεί στη μνήμη. Έτσι λοιπόν το βιβλίο αυτό, το έργο αυτό, θα λέγαμε ότι δίνει την ευκαιρία σε όλους μας να σκεφτούμε και να ξαναθυμηθούμε. Τι συνέβη, γιατί συνέβη, μήπως τελικά μας αφορά όλους. Και ποιοι ήταν, κυρία Τσατσάγια, και οι άνθρωποι εκείνης της εποχής και με ποιον τρόπο αντιλαμβανόντουσαν στο πλαίσιο της κουλτούρας που είχαν καλλιεργήσει για την αγάπη τους για την πατρίδα και γενικότερα για την κάθε αυτοθυσία η οποία υπηρετεί ένα ιερό, τους χαρακτήρες τους. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος ο οποίος απευθύνονται μέσω αυτών των επιστολών σε αυτή την γυναίκα. Και το λέω αυτό γιατί και η γλώσσα ακόμη παίζει τον ρόλο της. Ο τρόπος που αρχίζει, πώς αναπτύσσεται η επιστολή και πώς τελειώνει. Είναι βαθιά συναισθηματικός. Δεν είναι τυπικός
όπως τον τρόπο με τον οποίο στέλνει κανείς μία επιστολή. Τις χιλιάδες αυτές που στέλνουμε τώρα με emails, γράφοντας από κάτω με εκτίμηση απλώς από υποχρέωση. Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Νομίζω, είναι και φιλολογικά απολύτως. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Απολύτως. Δηλαδή, θα μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί του Λυκείου, δηλαδή της δευτεροβάθμιας, να χρησιμοποιήσουν τις επιστολές για να διδάξουν και ένα διαφορετικό λόγο στα παιδιά. Βέβαια. Να τους δείξουν τη μετάβαση από εποχή σε εποχή, πώς απευθυνόμασταν τότε, ποια ήταν η χρήση του πληθυντικού αριθμού. Ακριβώς. Να δείξουμε αυτό το ερήτημος δέσποινα, ότι βγάζει από μέσα αυτή την ευγένεια. Δεν ήταν απλές λέξεις. Όχι, δεν τις ήταν. Εννοούσαμε τις λέξεις. Ήταν ιερές. Οι λέξεις ήταν ιερές. Ακριβώς. Και γι' αυτό νομίζω ότι έχει αξία, γι' αυτό και μιλήσα στην αρχή, ότι είναι ένα πολυδιάστατης αξίας έργο. Έτσι. Είναι κείμενα τα οποία σε βοηθά να καταλάβεις ότι εκείνη την εποχή ο θάνατος, ξέρετε, σήμερα κάποιος πεθαίνει, βγαίνει η ανάρτηση, κάνουμε dislike και τελειώνει. Και είναι τρομακτικό να το σκεφτείτε. Με ένα συλληπιτήριο. Με ένα συλληπιτήριο. Εδώ αφήναν, ο κόσμος έγραφε και ξόδευε χρόνο για να δείξει ότι ξέρεις, είμαι κοντά σου. Ξόδευε χρόνο και ψυχή, κυρία Τσατσάκη. Και ψυχή, ακριβώς. Mm. Βγαίνει ακριβώς ο λόγος από εκεί μέσα. Στην, να πούμε οπωσδήποτε, έκδοση, ναι, στην έκδοση δημοσιεύονται, να πω εγώ, επίσης ψηφίσματα δήμων, κοινοτήτων, εταιριών. Βεβαίως. Αλλά και πληθώρα συλλόγων του ελεύθερου υπόδουλου και παρικιακού ελληνισμού των αρχών του 20ου αιώνα. Μέσα. Θα λέγαμε όλου του ελληνισμού. Θα λέγαμε ακριβώς, ότι λήφθησαν επιστολές από όλο τον ελληνισμό. Πολύ σωστά. Και έχει πολλή αξία και αν είδατε καθόλου τα λογότυπά του, φιλολογικός, ο Παρνασσός, έχει αξία γιατί έχουμε συλλέξει και όλα αυτά τα λογότυπα, αν το επιτρέπετε ο όρος, ναι, μέσα σε μία έκδοση. Διότι ο καθένας τι είχε, το χαρακτηριστικό του γνώρισμα. Ήξερες ότι αυτή η επιστολή είναι από την εταιρεία Ο Ελληνισμός από την Αίγυπτο. Και έχει και αυτό την αξία του. Είναι και αυτή μία διατήρηση των στοιχείων αυτών. Προφανώς, προφανώς. Αγαπάτε πολύ αυτό που κάνετε, κυρία Τσατσάγια. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Σας ακούω πάρα πολύ καλά. Εσείς με ακούτε? Τώρα με ακούτε? Με ακούτε? Πάρα πολύ καλά. Από το Skype με ακούτε? Ναι, ίσως να έπεσε η τηλεφωνική γραμμή, δεν ξέρω κιόλας. Δεν ξέρω κιόλας. Τώρα με ακούτε. Αυτό το οποίο έλεγα, θέλοντας να κλείσουμε αυτή την συζήτηση όμορφα, ως διαπίστωση, είναι ότι αγαπάτε πολύ αυτό που κάνετε. Φαίνεται στο χαμόγελό σας, στην ορμή της κίνησης του σώματός σας και στην χαρά που έχετε για αυτό το οποίο θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής την Τρίτη στις 6 ώρα το απόγευμα. Σε 6 ώρα το απόγευμα, η ημερομηνία είναι σημαντική, 29 Μαρτίου, είναι η γενέθλιος μέρα του Παύλου Μελά, διότι επιλέξαμε τη μέρα της γέννησης, επιλέξαμε τη μέρα της αρχής. Χαιρετισμοί θα έχουμε από τον πρόεδρο του Οργανισμού Μεγάλου Θεσσαλονίκης, Μουσικής Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γάκη, από τον πρόεδρο του δικού μας του Ιδρύματος, τον καθηγητή τον κύριο Γούναρη, και θα μιλήσουν ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ο κύριος Συρίγος, ο επίτιμος αρχηγός στρατού ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής, η κυρία Σταυρούλα Μαυρογέννη και ο κύριος Παπανικολάου, Κωνσταντίνος Παπανικολάου, που είναι συγγραφής της έκδοσης, και εγώ. Συντονισμό θα κάνει ο κύριος Κισόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής της Δημοτικής Τηλεόρασης. Έχουμε επιλέξει ανθρώπους που συνδέονται με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο με την έκδοση αυτή. Ανθρώπους που νομίζω ότι ο καθένας από την πλευρά του θα δώσει και έναν διαφορετικό χαρακτήρα. Στο τελικά, αν σήμερα έχουμε έθνους αφύπνιση, υπάρχει ακόμα, ισχύει αυτό που λέμε ότι ο αντίκτυπος του Παύλου Μελά είναι μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι είναι ωραία ερωτήματα. Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών θα υπάρξει δυνατότητα των ερωτήσεων από τους παρόντες. Φυσικά, κοιτάξτε, πάντα το δίνουμε σε όλες μας εκδηλώσεις, πόσο μάλλον τώρα που έχουμε τη δυνατότητα. Μια συζήτηση. Ωραία. Ωραία. Απλά να χάσουμε το κόστος της έκδοσης, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Κύκλοψ. Να αναλάβει Κύκλοψ, που στηρίζει τον πολιτισμό και... Ξέρετε, είναι αυτοί οι άλλοι ήρωες. Τα λεφτά, παιδιά, τα λεφτά τα οποία έχουμε ανάγκη δυστυχώς για να έχουμε αποτελέσματα αυτού του τύπου. Χωρίς τα χρήματα, που είναι η κινητήριος δύναμη, όπως έλεγε
Όπως έλεγαν οι παππούδες μου, δεν γίνεται τίποτα. Κυρία Τσατσάγια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Καλό τάξιδο. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμπιστέψαμε με την τελετή απονομής των Όσκαρ που θα πραγματοποιηθεί φέτος στο σπίτι των Όσκαρ, που είναι το Dolby Theater στο Λος Άντζελες. Στις 5 το απόγευμα, ζώνη ώρα ειρηνικού. Στην Ελλάδα θα προβληθεί σε ζωντανή μετάδοση στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Μην μπερδευτείτε. Τάσος Ρέτζιος είναι εδώ μαζί μας για να μας πει τα περισσότερα και τα σημαντικότερα. Καλώς ήρθες. Γεια σου, Μαρία. Επιτέλους από κοντά. Έτσι, επιτέλους, ναι, από κοντά. Από κοντά, όπως τα Όσκαρ. Όπως τα Όσκαρ. Έμα. Λοιπόν. Ναι. Σε ρόλο σκαρολόγου τώρα. Δεν είμαι ακριβώς Παναγιώτης Τιμογιαννάκης, αλλά εντάξει. Προσπαθώ. Είσαι καλύτερος. Όχι. Όχι. Ο Παναγιώτης δεν είναι κανείς καλύτερος στα Όσκαρ. Οκ. Άσε με να ξέρω όμως. Λοιπόν, και να έχω και την άποψή μου. Λοιπόν, τώρα για τον ελληνικό σχολιασμό των Όσκαρ, γιατί κάθε χώρα έχει τις δικές της προσεγγίσεις. Πάμε να δούμε τώρα την ελληνική προσέγγιση. Τι καινούριο θα δούμε τώρα μετά την επιστροφή στο κόκκινο χαλί, γιατί μέχρι τώρα είχαμε το θέμα του κορονοϊού, δεν τους βλέπαμε να περπατάνε πάνω, τους βλέπαμε μόνο μέσω βιντεοκλήσης. Ναι. Καταρχήν θα δούμε αυτό. Το κόκκινο χαλί. Έτσι. Το οποίο στρώνεται, το βλέπουμε κιόλας. Ναι, ναι. Αυτό ξέρεις ότι γίνεται πολλές φορές, έτσι. Δηλαδή, ο φίλος μας ο Γιώργος Βέννης που πάει πολλές φορές, το ξέρεις, γίνεται αρκετές φορές για να το φωτογραφίσουν. Τους καημένους αυτούς, με λουμπάγκο βγαίνουν οι άνθρωποι που το στρώνουν, γιατί είναι τεράστιο. Κοίταξε, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη το Όσκαρ αυτή τη βραδιά, αλλά δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, να σου πω την αλήθεια. Ήδη οι πρώτες έτσι αντιδικίες, να το πω, πώς να το πω τώρα, έχουν αρχίσει και ακούγονται και δεν είναι τίποτα άλλο από την επικαιρότητα. Ποια είναι η επικαιρότητα? Η Ουκρανία. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σου λέει εδώ πεθαίνει κόσμος και εσείς τον κόσμο σας. Ναι, και όχι ακριβώς αυτό. Είναι το γεγονός ότι θα έχουμε πάρα πολλές αναφορές σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Το πώς δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει. Μέχρι χτες ήταν σχεδόν σίγουρο ότι θα απευθύνει χαιρετισμό ο Ζελένσκι από την βραδιά αυτή. Τώρα, πριν λίγες ώρες, μάλλον αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει. Και αυτό το μάθαμε από τον Σον Πεν, ο οποίος είναι, ξέρεις, πήγε για ένα ντοκιμαντέρ, είναι φίλος πια του Ζελένσκι, έχει πληροφορία από πρώτο χέρι και μάλλον αρνήθηκε η Ακαδημία στο Ζελένσκι. Μάλλον όλα αυτά, γιατί θα σου πω, γιατί η Ακαδημία είναι λιγάκι μυστικοπαθής. Δύο αρνήσεις μετράω τώρα μετά την Αυστρία, λοιπόν. Ναι. Ναι. Και ο Σόμπερ βέβαια απείλησε, αυτό βέβαια το απειλεί εδώ και χρόνια και μάλιστα σε μια συνέντευξη με διεθνή που είχε δώσει, το θυμάμαι πολύ καλά, που απειλεί ότι να λιώσει τα Όσκαρ, θέλω πάρα πολύ να το δω αυτό και να είμαι και παρόν. Το είχε απειλήσει και επί Μπούσα που είχε κάνει στο Ιράκ, αν θυμάμαι καλά κάτι τότε. Ναι. Τώρα το απειλεί ότι σε περίπτωση καλεί σε μποϊκοτάζ καταρχήν όλους όσους είναι υποψήφοι, σε περίπτωση που δεν μιλήσει ο Ζελένσκι. Ναι. Το ίδιο δηλώνει ότι θα πετάξει όλα τα βραβεία και θα λιώσει τα Όσκαρ. Λοιπόν, καθόλου άσχημο. Να γιατί το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Σαν σήμερα, θυμίσου, όταν πήρε το βραβείο Μάλλον Μπράντο, είναι και η μέρα σήμερα, είχε δώσει την, πώς τη λέγανε, την Ινδιάνα, την Καλό Φτερό, κάπως έτσι. Α, μπράβο, ναι, Goodfeeder, σωστά. Ναι, που είχε πάρει το βραβείο του. Οπότε ίσως είναι τιμήσει και την επέτειο αυτό. Ναι. Δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι το γεγονός πάντως της βραδιάς, θα είναι οι αναφορές με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Και ίσως, ξέρω εγώ, να έχουμε και τον Ζελένσκι να ζητάει τι από τα Όσκαρ, από τη δημοσιότητα πυράβλους. Why not. Κάπως έτσι. Πάντως, τρία χρόνια μετά την απουσία οικοδεσπότη, η Ακαδημία αποφάσισε φέτος να προσκαλέσει τρεις οικοδέσποινες για να αναπληρώσει το κενό των προηγούμενων τελετών απονομής. Αυτό δεν αρέσει σε κανένα παρά μόνο στην Ακαδημία των Όσκαρ τελικά. Δηλαδή, αυτό το πράγμα να καλεί διάφορες, πώς να το πω τώρα, οικοδεσπότες, οικοδέσποινες, και να απλώνει και το νούμερο, το μαζεύει μετά και όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ. Ηθοποιοί, κομική Amy Schumer και Wanda Sykes και ηθοποιός Regina Hall θα βρεθούν στη σκηνή για να τα παρουσιάσουν. Θυμήσου πώς ήταν η τελετή όταν την παρουσίαζε ο Billy Crystal, για παράδειγμα. Και θα καταλάβεις τη διαφορά. Δηλαδή κάπου πρέπει να επενδύσει σε κάτι τέτοιο σταθερό. Δείχνει και αυτό, Μαρία, μια τεράστια μηχανία που έχει η Ακαδημία. Είναι να απορρεί κανείς μετά από 94 χρόνια. Νιώθει μια απειλή. Έτσι. Τα Όσκαρ σαφώς και δεν έχουν τη βαρύτητα που είχαν πριν όχι πολλά χρόνια.
Θες λίγο τα κοινωνικά μέσα, θες οι πλατφόρμες, θέλεις ότι ο κόσμος λίγο βλέπει με άλλο μάτι μετά τα κινήματα MeToo, το Black Lives Matter και όλα αυτά. Θες το ενοχικό της σύνδρομο. Ναι, είναι και αυτό. Ξέρεις τώρα, όταν το λέμε έτσι και μιλάμε ακαδημία, μιλάμε για ένα σώμα 10.000 ανθρώπων, έτσι, εκλεκτόρων. Και όταν λέμε τάσεις της ακαδημίας, εγώ γελάω πάρα πολύ με αυτό και αρκετοί συνάδελφοι γελάνε, γιατί πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Η ακαδημία δεν ανακοινώνει ποτέ με πόσο της 100, με πόσους ψήφους βραβεύεται μια ταινία. Και όταν λέμε, α, το έδωσε τώρα σε αυτή την, άρα δείχνει μια τάση, αυτό μπορεί να βγει και για μια ψήφο, έτσι. Ή μπορεί ο Τάσος που ψηφίζει, για παράδειγμα, εκείνη τη στιγμή να νιώθει ένα κιλόπονο, να μην πήγε, δηλαδή δεν βαριέσαι, δεν πάω να ψηφίσω. Τόσο απλά μπορεί να γίνει. Κανείς δεν ξέρει πώς είναι αυτό. Οπότε όταν μιλάμε για τάσεις, χωρίς να ξέρουμε τα νούμερα των ψηφισάντων, ας το αφήσουμε λιγάκι. Λέγεται πάντως, η μόνη πληροφορία που υπάρχει σε ψηφοφορία, ότι το ρεκόρ των ψήφων το έχει Vivian Lee με 97%. Λέγεται έτσι, φημολογείται. Όσα παίρνει ο άνεμος, τόσα παίρνει ο άνεμος, ακριβώς. 97%. Πάντως η Ακαδημία λέει προχώρησε σε μια ακόμη αλλαγή. Κόβουν 8 από τις συνολικά 23 κατηγορίες σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή. Αυτό το κάνουν με σκοπό να αυξήσουν την τηλεθέαση. Γιατί βαριέται ο κόσμος. Βέβαια, βαριέται ο κόσμος και αυτό δείχνει άλλη μια πτυχή της αμηχανίας. Δηλαδή, αρχίζει και αντί να το κάνουν πιο ενδιαφέρον, να το εμπλουτίσουν με κάποιο τρόπο ώστε να αναδείξουν αυτές τις κατηγορίες. Γιατί έχουν και ενδιαφέρον, έτσι, αν το αναδείξει σωστά. Υποκύπτουν σε μια εύκολη λύση. Ποια είναι η εύκολη λύση? Το κόβουμε, το κάνουμε γρήγορο, το κάνουμε απλό, το κάνουμε έφευτο. Η εποχή των social media. Η εποχή δηλαδή του γρήγορου, του λιτού, του like, ας πούμε, έτσι. Ναι, το σινεμά όμως δεν είναι αυτό. Και τα Όσκαρ ποτέ δεν ήταν αυτό το σινεμά. Λέμε ότι λέμε, εντάξει, δεν είμαστε σε δεκαετία του 70 που περνάει ένα ολόκληρο νέο κύμα, ένας νέο ρεαλισμός και δεν παίρνει χαμπάρι το Hollywood. Μιλάμε τώρα εδώ πέρα, οι τάσεις τις αναγνωρίζει το Hollywood. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους. Εντάξει, πριν 2 χρόνια είχα λυπηθεί τον Τραμπ τότε, τον Ντόναλντ Τραμπ, όταν βραβεύτηκαν τα Παράσιτα. Λέει, ακούσατε, λέει, τι έγινε. Βραβεύσανε μια ταινία με Κορεάτες που μιλάει Κορεάτικα στα Όσκαρ. Δηλαδή εκεί τον κατάλαβα. Η μόνη στιγμή που συμπάθησα τον Τραμπ ήταν. Δηλαδή πραγματικά για τους Αμερικάνους ήταν κάτι. Αφουγκράζεται δηλαδή τα γεγονότα όλα αυτά. Αφουγκράζεται το τι συμβαίνει. Δεν είναι κάτι. Απλώς υποκύπτει στο εύκολο, στο γρήγορο. Και αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό τώρα. Να περικόπτει την ίδια την τελετή, μια παράδοση αιώνα σχεδόν, έτσι. Γιατί για να κάνει περισσότερη τηλεθέαση δεν θα την κάνει έτσι κι αλλιώς, άμα είναι με αυτό, να αναμετρηθεί με αυτούς τους όρους. Ναι, που... γιατί η διάρκεια της εκδήλωσης είναι πάρα πολύ μεγάλη και οι νικητές της κατηγορίας ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, μοντάζ, μακιγιάζ, κωμώσεις, μουσική, καλλιτεχνική διεύθυνση, κινούμενα σχέδια μικρού μήκους και ήχος θα βραβευθούν πριν την κύρια τελετή. Ναι, ακριβώς. Και τα βίντεο από τις νίκες θα ενσωματωθούν στη ζωντανή μετάδοση με μοντάζ, παρακαλώ. Ναι, και είχε ενδιαφέρον να το συνοδευτούσες πολύ ωραία. Βέβαια, θα ήταν εντάξει, λίγο μπενχούρη τελετή. Αλλά εντάξει, και αυτό μπορείς να το λύσεις με κάποιο τρόπο, να το κάνεις ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν υπάρχει αυτή η διάθεση του γρήγορα. Βέβαια, και τι είναι αυτοί που εξέφρασαν το θυμό τους με μια ανοιχτή έτσι, επιστολή προς την Ακαδημία για αυτό το πράγμα. Το θεωρούν ιεροσηλεία και δεν μπορούν να καταλάβουν με ποιον τρόπο έγινε η επιλογή αυτών των κατηγοριών. Προφανώς. Γιατί αυτομάτως τις υποβαθμίζουν. Έτσι. Και αποβαθμίζουν και τις ίδιες ταινίες. Γιατί βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα ρεκόρ των Όσκαρ είναι με αυτά τα Όσκαρ. Δεν είναι πάντα με την καλύτερη ταινία, τη σκηνοθεσία, του ηθοποιού, όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει. Για την ακρίβεια, χρησιμοποίησαν την έκφραση ανεπανόρθωτη, θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη ζημιά στην τέχνη του κινηματογράφου. Καλά, εντάξει τώρα. Του αρέσει οι βαρύτουπες εκφράσεις. Οι ανεπανόρθωτες ζημιές είναι συνέχεια. Κάθε χρόνο έχουμε καμιά δεκαριά. Που και ωστόσο επιβιώνει ο κινηματογράφος. Τώρα βέβαια επιβιώνει μάλλον τρόπο. Στον αντίποδα βέβαια η Ακαδημία παρουσίασε 2 νέες ανεπίσημες κατηγορίες, τις οποίες θα ψηφίσουν οι θαυμαστές των Όσκαρ. Η πρώτη είναι Oscars Cheers Moment, όπου οι ψηφοφόροι θα αποφασίσουν για την αγαπημένη τους κινηματογραφική στιγμή του 2021. Αυτές οι σκηνές θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των Όσκαρ με tweets από θαυμαστές. Τι να πεις. Η δεύτερη είναι η Oscar Fan Favorite, στην οποία οι χρήστες του Twitter ψηφίζουν την αγαπημένη τους ταινία από το 2021 χρησιμοποιώντας τα hashtag. Εντάξει, να πει τώρα, ουδέν σχόλιο που λέει. Δηλαδή, ουσιαστικά τι κάνεις τώρα. Παίρνεις το κινηματογράφο, έχεις που έχεις πλατφόρμες. Θα βραβεύσεις μια ταινία έτσι κι αλλιώς από πλατφόρμα καλύτερη σου ταινία. Κάνεις και όλο αυτό, σαν να λες, παιδιά, μην πηγαίνετε σε αίθουσες του κινηματογράφου, καθίστε να τα δούμε από ένα smartphone, να τα δούμε από ένα tablet και είμαστε όλοι εντάξει.
Δηλαδή, πραγματικά, αν ήμουν εθουσάρχης του Dolby Theater, ξέρω εγώ αν υπάρχει κάτι τέτοιο, θα έκλεινα τις πόρτες. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις ένα τέτοιο κινηματογραφικό, μια κινηματογραφική γιορτή και να τους κάνεις με όρους τι, ούτε καν τηλεοπτικούς, με όρους social media. Προφανώς αυτό θα το πληρώσεις πολύ ακριβά στο τέλος και θα χάσεις όποιο κύρος σιγά σιγά είχες. Έτσι νομίζω ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα. Πάντως εγώ αν είχα την δυνατότητα πρόσβασης στο Dolby Theater θα πήγαινα μόνο και μόνο για να παρακολουθήσω το αφιέρωμα στο James Bond και τον Ονό που συμπληρώνουν φέτος 50 τον Ονό χρόνια. Τον Ονό το είπες. Λοιπόν, κόντεψε να μου φύγει ο καφές από το χέρι το προηγούμενο πρωινό. Λέει, διαβάζω μια είδηση, το χρυσό αστέρι του Hollywood στη Λεωφόρο των Αστεριών. Ναι. Λέω, δεν είχε ο Κόπολα αστέρι, δεν το ήξερα καν. Δηλαδή δεν είχε πράσει το μυαλό μου ότι ήταν το 1571 αστέρι. Δηλαδή υπήρχαν 1570 καλύτεροι από τον Κόπολα που είχαν αστέρι. Μέχρι και η Λάση είχε αστέρι. Και ο Ποπάι νομίζω έχει αστέρι. Και δεν είχε ο Κόπολα. Τέλος πάντων, ευτυχώς έχει ο άνθρωπος το αστέρι του τώρα, έστω και στα γεράματα. Βλέπεις πως λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα λίγο συγκεχημένα. Τα έχουν χαμένα εκεί πέρα. Εδώ ο Orson Welles δεν έχει πάρει. Καλά, ο μόνος είναι, άμα βάλουμε αυτή δεν την κατηγορία. Δεν είναι ο μόνος, αλλά είναι ο πατέρας. Μαρία, άμα αρχίσουμε και μετράμε ποιοι δεν πήραν. Σκηνοθεσία. Όταν πα σε μια σχολή να διδαχθεί σκηνοθεσία, από αυτό ξεκινάνε, από το Α. Ποιοι δεν πήραν Όσκαρ ή ποιοι τραβεύτηκαν τώρα κυκλοφορεί και ένα βιβλίο του φίλου μας εδώ Θεσσαλονικίου, του Δημοσένη Ξυφιλίνο για τα Όσκαρ καλύτερη ταινία. Η οποία, αν το διαβάσεις και δεις ποιες ταινίες χάσαν και ποιες βραβεύτηκαν και ποιες φορές, είναι να χτύπας το κεφάλι. Θα πεις έλα Παναγία μου. Έλα. Και όμως μπορεί να έγινε αυτό που σου είπα προηγουμένως για μία ψήφο, ναι, για παράδειγμα. Αυτό, να έγινε αυτό. Συμφωνώ. Λοιπόν, πάμε σε υποψηφιότητες. 38 ταινίες. Να δούμε. Διεκδικούν Όσκαρ στην ταινία τελετή. Ναι, η εξουσία του σκύλου, The Power of the Dog, για την ακρίβεια είναι πιο καλός ο τίτλος. Δεν θα κάνει το ρεκόρ αν και έχει 12 υποψηφιότητες. Mm. Εννοείται δεν θα πάρει πολλά Όσκαρ. Τώρα το ζήτημα είναι τη μεγάλη κουβέντα. Τώρα δεν πιστεύω ότι θα το πω αυτό, αλλά δεν θα το πάρει το Όσκαρ τη καλύτερη ταινία η ουσία του σκύλου. Κάνεις πρόβλεψη. Όχι, δεν κάνω πρόβλεψη. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα το πάρει το Κόντα, γιατί τα λατρεύουν κάτι τέτοια οι Αμερικάνοι. Το Κόντα είναι η ταινία. Εντάξει, είναι μια ταινία που έχει σχεδόν με κοφούς ηθοποιούς είναι. Ναι. Οπότε μετά τη Μαρλή Μαντλίνα, αν τη θυμάσαι, που είχε πάρει το Όσκαρ μια κοφάλαλη, έτσι, τώρα θα βραβεύσουν μια ταινία που με το ίδιο θέμα. Τα λατρεύουν πολύ τώρα αυτά αυτή οι Αμερικάνοι. Είναι, να την είδαμε κιόλας έτσι για λίγα δευτερόλεπτα. Ναι. Μια κοπέλα η οποία θέλει να γίνει. Είναι μια remake κιόλας μιας γαλλικής ταινίας, η οικογένεια Μπελιέ, η οποία θέλει να ακολουθήσει στο τραγούδι την καριέρα της. Είναι η μόνη που δεν είναι κοφή σε μια οικογένεια κοφών, οπότε ανατρέπονται όλες τις ισορροπίες σε αυτήν την οικογένεια, σε μια ολόκληρη μικρή κοινωνία. Εντάξει, τη γαλλική ταινία που την είχαμε δει ήταν πολύ καλύτερη, να σου πω την αλήθεια. Εδώ πέρα η Αμερικάνικη το γυρίζει αλλιώς, πολύ συνέστημα, πολύ μελό, εντάξει. Νομίζω, κατά πώς λένε, έχει μεγάλο μπάζ αυτή τη στιγμή, τη τελευταία εβδομάδα. Οπότε μπορεί να τη δούμε, μάλλον θα τη δούμε, να παίρνει το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Αλλιώς θα το πάρει η εξουσία του σκύλου. Όπως και να έχει πολύ πλάκα αυτό το πράγμα, γιατί κάποια στιγμή, έτσι κι αλλιώς θα βραβεύσει μια ταινία που δεν είναι από κινηματογραφικό στούντιο. Το εξουσία του σκύλου είναι του Netflix και το Κόντα είναι του Apple. Αυτό ήθελα να πω. Apple εναντίον Netflix. Ακριβώς. Η Netflix πάλι θα κυλήσει το δάκρυ. Αν το χάσει και αυτό. Αν το χάσει και αυτό, δηλαδή έχει χάσει με ταινιάρες έτσι, που γράψαν ιστορίες. Το Ρώμα. Έχει χάσει το Μάνκ που ήταν πέρυσι πρόπερσι, πότε ήταν. Έχει χάσει ο Σκορσέζε με τον Ιρλανδό. Δηλαδή, αν χάσει και αυτό το. Εντάξει, προφανώς δεν θα το θέλει για την καλύτερη ταινία. Αλλά πέρασε η εποχή πια που τα Όσκαρ, ξέρεις, και με έχει τη συζήτηση αν θα είναι παραγωγή πλατφόρμας ή όχι. Φυσικά και θα είναι πλατφόρμας. Ανδρικός ρόλος, γυναικείος ρόλος. Ανδρικός ρόλος. Πάλι από τις ίδιες ταινίες. Όχι. Ο ανδρικός ρόλος είναι. Πάμε για να δούμε τη μέθοδο Williams, λοιπόν. Έτσι. Mm-hmm. Και να δούμε όλο αυτό που έγινε με τη Σερένα Williams, τον πατέρα που παίζει. Και νομίζω βέβαια ότι εκεί πέρα είναι αρκετά τα φαβορί. Μπορεί να δούμε και άλλους και στους ρόλους και στο γυναικείο ρόλο που είναι η Jessica Chastain το φαβορί. Μπορεί να δούμε πολλές εκπλήξεις. Του τύπου μέχρι και η Πενέλοπε Κρούθ μπορεί να είναι, η Κρίστεν Στιούαρτ που παίζει την Νταϊάννα. Πάρα πολλές εκπλήξεις. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα. Κρίστεν Στιούαρτ τώρα. Ναι. Τι να μάλλον η Τζέσικα Τσαστέιν και θα το χαρούμε κιόλας δηλαδή. Γιατί είναι και μόνο πολύ που ήταν υποψήφια φτάνει.
Ναι. Το σιγουράκι, το απολύτως σίγουρο που θα πρέπει να πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας, που λέει, είναι το Όσκαρ σκηνοθεσίας. Εδώ που θα το πάρει η κυρία που γύρισε αυτή την ταινία που βλέπουμε, η Jane Campion, η εξουσία του σκύλου. Οπότε... Είναι πολύ σκληρή ταινία εδώ μεταξύ που τη γύρισε γυναίκα. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Ναι. Σκληρή τη βρήκε, ε. Ναι, δεν είναι. Είναι και θα μπορούσε να είναι και σκληρή. Ναι, είναι μια ιδιαίτερη ταινία, και με πολλές αναγνώσεις πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Αυτό έχει, πάντα αυτό έκαμε η Campion. Εδώ το κάνει καλύτερα. Εδώ το κάνει καλύτερα και με άλλο τρόπο. Έχει πολύ ενδιαφέρον βέβαια ότι είναι η τρίτη μόλις γυναίκα έτσι, σκηνοθέτηδα που θα πάρει αν το πάρει το Όσκαρ. Ναι. Και μάλιστα το παίρνει back to back. Έτσι, στη δεύτερη ταινία είχαμε την Κλοέ Ζάο από τη χώρα των ομάδων. Mm-hmm. Οπότε η πρώτη ήταν η Κάθριν Μπίγκλου με το Hurt Locker. Οπότε θα έχουμε και ένα ρεκόρ εδώ πέρα. Έτσι κι αλλιώς νομίζω έχει ρεκόρ η Jane Campion, γιατί νομίζω με δύο υποψηφιότητες που έχει, έχει ήδη ρεκόρ. Οπότε κλείνουμε και το κεφάλαιο Me Too, γυναίκες και όλα αυτά. Προχωράμε στο επόμενο τι θα έχουμε τώρα, ποιο ατομικό δικαίωμα. Αυτά τα βλέπει όλα το Hollywood. Mm. Ξέρεις ότι υπάρχει και επάγγελμα με οσκαρολόγους όσον αφορά τους αριθμούς, τα ρεκόρ και όλα αυτά, που είναι άπειρα και μπορεί να συζητάμε για ώρες. Ας μην το κάνουμε. Κοίταξε, εδώ τώρα. Στην Αμερική μπορεί να έχουν το χρόνο να το κάνουν. Να σου πω αυτό. Κάτι, εδώ έχουμε κάτι άλλο. Και σίγουρα το ενδιαφέρον. Εδώ πάλι έχουμε άλλα που ενώ είμαστε και παιδιά, ξέρεις, του Βασίλη Ραφαηλίδη, όλων αυτών των κριτικών κτλ. Που ακούγανε Όσκαρ και βγάζανε σπυράκια. Έτσι, φλίκτενες. Και είχαμε περάσει σε. Θεωρούσαμε οτιδήποτε είναι Όσκαρ είναι κατώτερης ποιότητας έτσι κι αλλιώς. Αυτό τώρα περάσαμε και μια έτσι παιδική ηλικία που είχαμε αυτή την τρέλα με τα Όσκαρ. Το είχαμε, λέω, το γενικεύω, έτσι. Mm-hmm. Και οι κριτικοί κινηματογράφου είχαν πια γίνει και παρουσιαστές. Τώρα νομίζω ότι είμαστε σε πολύ έτσι ωραίο. Έχει δημιουργηθεί καλό δρόμο. Balance. Ναι, έχει μια ισορροπία που ασχολούνται σοβαρά όσοι ασχολούνται με τα Όσκαρ. Έχουμε καλούς κριτικούς κινηματογράφους καταρχήν στην Ελλάδα. Εφημερίδες δεν έχουμε πολλές για να γράφουν, έτσι, παραδοσιακά. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ισορροπία. Στο διαδίκτυο υπάρχει και μεγάλη πληθώρα σοβαρών όμως, έτσι. Υπάρχει στο διαδίκτυο, στο υπάρχει, να μην αναφέρουμε τώρα ονόματα, σοβαρών συναδέλφων. Όχι, όχι, λέω σελίδων. Έχουμε πάρα πολλά διαδικτυακά site. Τα οποία να είναι ποιοτικά ναι, και αξιόλογα. Θα μπορούσα να αναφέρω 4-5 τώρα. Έχουμε αρκετά. Να τα θεωρείς πολλά. Έχουμε πολύ περισσότερα από τα 4-5. 4-5 σοβαρά εννοώ. Ναι, σοβαρά με την απήχηση. Έτσι, ναι, έχουν προφανώς, και απήχηση προφανώς. Αυτά και διαβάζονται. Mm-hmm. Πέρα από να ένα ειδικό κοινό. Να πούμε ενδεικτικά για κάποιον που ενδεχομένως τον ενδιαφέρει να μπει και να εντάξει, είναι ψάξει. Το, μάλλον το πρώτο κινηματογραφικό είναι το FlixGR. Μην ξεχνάμε site όπως το Life.gr. Που, είναι, που γράφει ο συνάδελφος ο Θοδωρής Κουστογιαννόπουλος, έχει μεγάλο έτσι, κομμάτι κοινό, κινηματογραφικό. Ναι. Όπως και το Athens Voice που είναι ο Κωνσταντίνος Καϊμάκης. Εδώ στη Θεσσαλονίκη πρέπει να σας πω ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καλό site με νέους κριτικούς που λέγεται cinedocs.gr και σας συνιστώ να το διαβάζετε. Είναι ο Γιώργος Παπαδημητρίου η επικεφαλής και είναι πολύ ταλαντούχος, από τους καλύτερους κριτικούς. Επανέλαβε στην το λίγο, είναι. Cinedocs, είναι σκυλιά δηλαδή. Cinedocs.gr. Νομίζω αξίζει τον κόπο να το ανακαλύψετε. Και είναι γραφές φοβερές νέων ανθρώπων ως επιτοπλίστων. Και βέβαια νέων τώρα θα έχουν μεγαλώσει και αυτοί, αλλά εν πάση περιπτώσει σε σχέση με εμένα. Λοιπόν, και νομίζω ότι πρέπει να το ανακαλύψετε γιατί είναι και θεσσαλονικιώτικο πάνω απ' όλα. Έτσι. Βέβαια. Και υπήρχε ένα κενό. Κενό εδώ στη Θεσσαλονίκη εννοείς. Εντάξει, τώρα βέβαια με τα site και όλα αυτά, το Θεσσαλονίκη, Αθήνα ή πάω ή ξέρω εγώ, Άνω Ραχούλα, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, έτσι δεν είναι. Μπορείς να εκπέμψεις από παντού. Εξάλλου, αυτό εντάξει, είναι αλήθεια. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν εδώ στην Θεσσαλονίκη θα ήθελαν να επιδοθούν. Στην κριτική κινηματογράφου έχουν μεγάλα στην προβλήματα. Στην κριτική κινηματογράφου το ξέρουμε. Έχουν μεγάλα μιλάμε προβλήματα εξ αρχής. Έχει βάλει το φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη. Με το πολύ τώρα πιο απλό. Και το ελληνογαλλικό. Ναι, με το πολύ πιο απλό. Εδώ ένα κριτικό κινηματογράφου δεν μπορεί να ζήσει ω κριτικό κινηματογράφο. Mm-hmm. Δεν έχει πρώτον τα μέσα να τον πληρώνουν γι' αυτό. Μην ξεχνά ότι εδώ δεν γίνονται δημοσιογραφικέ προβολέ. Στην Αθήνα υπάρχει, δεν μπορεί να δει την ταινία πιο πριν ελαχίστων εξαιρέσεων σε μεγάλη οθόνη. Θα τη δει.
στο σπίτι σου, από το ένα link που θα σου στείλει η εταιρεία ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως, εμένα μου άρεσε, Τάσο, που πήγαινα με τον άντρα μου κάθε Δευτέρα σε αυτό το οποίο έκανε, παράδειγμα, το εργατικό κέντρο της Θεσσαλονίκης ή η SCM με τις προβολές ταινιών για αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται για το σινεμά. Κάναμε διάφορα και με τον μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το οποίο κάνατε. Γιατί. Δεν μπορούμε όλοι μας να είμαστε γνώστες και ούτε να ξοδεύουμε το χρόνο μας στο να βλέπουμε ταινίες μέχρι να ανακαλύψουμε ποια είναι η σημαντική. Πας στον ειδικό, σου λέει κοίταξε να δεις, πριν φύγεις από το μάτιο του το κόσμο, αυτές τις 100 ταινίες θα τις δεις. Και μετά τον κυνηγάς για να δεις τι μου είπες να δω. Πας καλά. Γνωστά. Κοίταξε να δεις. Τώρα βλέπουμε περισσότερο σινεμά από παλιά ο κόσμος. Πολύ περισσότεροι βλέπουν πολύ περισσότερα. Απλώς τα βλέπουν αλλού. Στο σπίτι τους, σε πλατφόρμες, στο κινητό τους, έτσι, on demand, οτιδήποτε. Είναι κακό αυτό θα μου πεις. Αν ήμουν θεσσάρχης θα σου έλεγα είναι κακό. Αλλά επειδή είμαι κριτικός κινηματογράφου, εγώ θέλω να βλέπω τις ταινίες. Ή δυνατόν βέβαια να βλέπονται στο περιβάλλον για το οποίο γυρίζονται. Τώρα άκου να δεις εδώ τι γίνεται όμως. Όταν ένας ολόκληρος Σκορσέζε γυρίζει τον Ιρλανδό για το Netflix, βέβαια με όρους κινηματογραφικούς. Όταν ο Κουαρόν γυρίζει το Ρώμα για το Netflix, που είναι μια ταινία ορίζοντα, ας το πω έτσι, βάθος πεδίου, ρογμών, και το γυρίζει ξέροντας ότι θα παιχτεί στο Netflix, αν και οι δύο ζητήσαν να παιχτεί οπωσδήποτε και στις αίθουσες, τότε αλλάζει και ο όρος που κάνει στο σινεμά. Και μην ξεχνάμε τώρα το τηλεοπτικό δεν είναι το ίδιο με 20-30 χρόνια πριν. Κάποτε θάλαζε. Βλέπεις και τα mini serial, φυσικά, ναι, αλλάζει. Προφανώς αλλάζει και η ζωή. Βλέπεις και τα mini serial, ακόμη και τα ελληνικά, που ακολουθούν τη φόρμα του Netflix με λίγα επεισόδια, έχουν κινηματογραφική γραφή, έχουν άλλο τρόπο με τον οποίο κοιτάει η κάμερα, έχουν άλλο τρόπο με τον οποίο παίζουν ηθοποιοί, έχουν άλλο τρόπο πλέον που ακόμα και οι μικρές, ας το πω έτσι, που δεν είναι μικρές, αλλά ειδικότητες, ακόμα και το μακιγιάζ, είναι πολύ αλλιώς, είναι άλλο πράγμα βλέπεις, άλλη εικόνα βλέπεις. Πιο ρεαλιστικό, πιο κινηματογραφικό, ό,τι και πιο κινηματογραφικό. Αυτό. Άρα ο κινηματογράφος μπορεί να προκύψει, μπορεί να σε βρει όπως λέει και ο Πατρίκιος, η ποιήση μπορεί να σε βρει όπου και να είναι. Και το σινεμά λοιπόν μπορεί να σε βρει όπου και αν είσαι, από όπου και να είσαι. Εγώ θέλω να με ψάξει, να με βρει. Ναι, το ίδιο. Το ίδιο. Να βγάλει πόδια να με βρει. Εντάξει. Γιατί δύσκολα μπορείς να δεις καλή ταινία. Έχεις την αίσθηση ότι έρχονται κάποιες περίοδοι που έχει εξαντληθεί όλη η έμπνευση, όλος ο ίστρος σεναριογράφων και σκηνοθετών και βλέπεις κάτι εκτρώματα, ρε παιδί μου, και λες ήρθε το τέλος. Και ξαφνικά εμφανίζεται μία ταινία από το πουθενά και λες. Και λες εδώ είμαστε. Ευτυχώς, ευτυχώς. Αυτό συμβαίνει βέβαια πολύ πιο σπάνια. Κοίταξε, εγώ καθώς μεγάλωνα νόμιζα ότι ήταν και της ηλικίας όλο αυτό. Ότι τώρα που μεγάλωσα, όμορφα, παλιά ήταν καλύτερα. Βλέπουμε αριστουργήματα κτλ. Αλλά ισχύει, τα αριστουργήματα δεν είμαστε σε μια δεκαετία του 70, όπως είπα πριν, να βγαίνει συνέχεια κάθε εβδομάδα και ένα αριστούργημα. Τώρα, άντα ξαναπώ το Ρώμα, που είναι μια μεγάλη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, που πραγματικά είναι μια μεγάλη ταινία, δηλαδή αυτό. Ή καμιά ταινία του Σορεντίνο, η πρώτη ταινία του Σορεντίνο. Εκεί έβλεπες ότι κάτι γεννιέται. Κάτι γεννιέται στο σινεμά. Κάτι άλλο. Αυτός δεν πρέπει ποτέ να φύγει από το σινεμά, παρά μόνο όταν. Δεν ξέρω. Θα πρέπει. Λοιπόν, Τάσο, πάρα πολύ σε ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Ωραία, είναι ήταν, τόσο εντάξει. Ωραίο όταν είσαι εδώ. Και ειδικά κοντά μας τελικά. Συζήτηση για Όσκαρ ήταν. Ακριβώς. Επιστρέψαμε. Και όπως σας είπαμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, σας επιφυλάσσουμε μία έκπληξη, ένα δώρο, το οποίο έρχεται από το εργαστήριο αισθητικής Femme Fatale, με το οποίο συνδεόμαστε κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, και την κυρία Όλγα Στεφανίδου, η οποία μας περιμένει εκεί. Καλησπέρα σας, κυρία Στεφανίδου. Με το μοντέλο της. Καλησπέρα σε όλους σας. Με σκοπό να μας δείξει μια μοναδική φροντίδα του σώματος για την εμμηνόπαυση. Είναι μια θεραπεία πολύ συγκεκριμένη, αφορά τις κυρίες άνω των 50. Θα μας εξηγήσει και η ίδια η κυρία Στεφανίδου. Αυτό το οποίο εγώ να πω όμως είναι το εξής, ότι καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησής μας με την κυρία Στεφανίδου μπορείτε εσείς να καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό που βλέπετε στις οθόνες σας, 240-610. Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει αυτή η θεραπεία σώματος, θα έχετε μία έκπτωση της τάξης του 30%, ακριβώς επειδή τηλεφωνείτε στο πλαίσιο αυτής της ρουμπρίγκας. Όλγα. Είπαμε σήμερα, Μαρία μου, να ασχοληθούμε με την εμμηνόπαυση, γιατί είναι μία ιδιαίτερη... Έχω μία επιστροφή, δεν ξέρω αν μπορεί να ρυθμιστεί αυτό...
Θα προσπαθήσουμε. Είναι μια ιδιαίτερη ηλικιακή ομάδα οι γυναίκες που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και πραγματικά μελέτες έχουν δείξει ότι το 50% των γυναικών που βρίσκονται σε εμμηνόπαυση βάζουν βάρος και με μεγάλη δυσκολία το χάνουν και κυρίως βάζουν στην κοιλιακή χώρα και στα μπράτσα. Και το χάνουν με μεγάλη δυσκολία γιατί με τη γύρανση που υπάρχει ο μεταβολισμός επιβραδύνεται, η σωματική άσκηση δεν είναι πια όπως ήταν παλαιότερα και υπάρχουν φυσικά και οι ορμονικές διακυμάνσεις που επιβαρύνουν αυτή την ηλικιακή περίοδο. Κυρία Στεφανίδου, έχω ακούσει πάρα πολλές γυναίκες να λένε στα 50 τους χρόνια, που είναι ο μέσος όρος των ετών που συνήθως υπάρχει, εκδηλώνεται η εμμηνόπαυση, πως αναπνέουν και παίρνουν κιλά. Ταλαιπωρούνται με διάφορες δίαιτες, οι οποίες μάλιστα είναι και πάρα πολύ σκληρές σε κάποιες των περιπτώσεων και πάλι αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Τι το μοναδικό έχει αυτή η περιποίηση που θα μας δείξετε εσείς και την οποία έχετε ονομάσει αποκατάσταση σχήματος σώματος? Αυτή η περιποίηση καταρχήν έχει ένα πολύ ιδιαίτερο πρωτόκολλο που το αναπτύξαμε εμείς εδώ στο δικό μας το Ινστιτούτο. Έχουμε βέβαια στη διάθεσή μας εκπληκτικά προϊόντα, τα οποία είναι φυτοκαλλυντικά και έχουν δραστικά συστατικά που απευθύνονται στις γυναίκες που βρίσκονται σε αυτήν την ηλικιακή κατάσταση, όπως είπαμε και προηγουμένως. Την ηλικιακή ομάδα. Στην ηλικιακή ομάδα. Δηλαδή τα κύρια συστατικά τους είναι εσπεριδοειδή και άνηθο, που έχουν την τάση να βελτιώνουν την τονικότητα του δέρματος και να βελτιώνουν και την κατάσταση lifting που χρειαζόμαστε. Εμείς εδώ πέρα είμαστε για να σας δείξουμε το δικό μας πρωτόκολλο που πραγματικά εφαρμόζεται στο δικό μας το χώρο και έχει τρία διαφορετικά προϊόντα που χρησιμοποιούμε, τρία διαφορετικά είδη μασάζ με τρεις διαφορετικές τεχνικές. Δηλαδή, ξεκινάμε με το peeling σώματος. Θα δείξουμε μόνο εδώ στην περιοχή της γάμπας, το οποίο είναι ένα προϊόν που έχει μέσα γλυκολικό και βοηθάει να ενεργοποιηθεί το δέρμα, να κάνει μία ήπια απολέπιση, που εμείς την απολέπιση αυτήν θα την κάνουμε με ελαστικά γαντάκια. Θα σας τα δείξω άμεσα. Τι λέμε ελαστικά γαντάκια? Αυτά έχουν γάντια σιλικόνης και έχουν αυτές τις ακίδες που μας βοηθάει να δημιουργήσουμε μία υπερεμία στο δέρμα. Αυτό το μασάζ γίνεται σε όλο το σώμα, μπρος, πίσω και ημιπλάγια. Κάτι που δεν συμβαίνει σε άλλες περιποίησεις. Δηλαδή, κάνουμε την περιποίηση 360 μοίρες σε όλο το σώμα. Χέρια, πόδια. Εγώ, για να μπορέσουν να καταλάβουν οι φίλες μας, θα κάνουμε την περιποίηση μόνο στη γάμπα της κυρίας. Και φυσικά αφαιρούμε το προϊόν χρόνους του peeling. Σε λιγότερο χρόνο, ναι, θα το κάνουμε για τις ανάγκες τηλεοπτικές. Ωραία. Γιατί είναι μία περιποίηση μίας ολόκληρης ώρας. Ωραία. Αφού λοιπόν αφαιρέσουμε το peeling, παίρνουμε αυτή την καταπληκτική αμπούλα που έχει την ιδιότητα όταν την απλώνουμε να είναι η υφή της σαν μέλι και κατά τη διάρκεια που θα της κάνουμε μασάζ θα γίνει σαν λαδάκι. Το μασάζ που κάνουμε το χαρακτηρίζουμε ρολαρίσματα. Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιούνται οι διαδικασίες από κάτω από το δέρμα και γίνεται ένα βαθύ συσφυκτικό και λιποδιαλυτικό μασάζ. Βοηθάει και στην κυταρίτιδα, κυρία Στεφανίδου, αυτό? Βοηθάει και στην κυταρίτιδα. Αυτό το προϊόν που βάλαμε λοιπόν έχει τα εσπεριδοειδή, κλιμεντίνες, περγαμόντο, τα οποία, Μαρία, τα μαζεύουν κατά τον Ιανουάριο που έχουν τα πιο δραστικά τους συστατικά εκείνη την περίοδο. Μάλιστα. Αφού ολοκληρωθεί το μασάζ με αυτόν τον τρόπο, παίρνουμε ράβδους και κάνουμε ένα ταϊλανδέζικο μασάζ. Δηλαδή?
Δηλαδή, είναι αυτή η Ράβδος με αυτές εδώ τις ήπιες κινήσεις. Ενεργοποιείται. Φαντάζομαι ότι ενεργοποιείται η λέμφος. Αυτό ήθελε να πει η κυρία Στεφανίδου λίγο πριν κολλήσει η εικόνα και δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να την επαναφέρουμε. Δεν εξαρτάται από εμάς. Συνήθως εξαρτάται από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, κυρίες και κύριοι. Για την καλή ποιότητα του σήματος, όπως αυτή βοηθάει στις περιπτώσεις των συνδέσεων. Λοιπόν, τώρα μας εξήγησε η κυρία Στεφανίδου πόσο διαρκεί η εφαρμογή και πόσο συχνά μπορούμε να την επαναλάβουμε. Μιλούμε για την θεραπεία της αποκατάστασης του σχήματος σώματος. Στο τέλος, αφού τελειώσουμε λοιπόν με αυτό το μασάζ, βάζουμε αυτή την κρεμούλα. Η οποία κρεμούλα δεν ακούσαμε την κυρία Στεφανίδου τι κάνει. Πάντως, εγώ επειδή προσωπικά έχω κάνει αυτή την θεραπεία, φαντάζομαι και αρκετές ίσως από εσάς, όχι απαραίτητα στην κυρία Στεφανίδου, αλλά τέλος πάντων θεωρώ ότι είναι μία από τις διασημότερες θεραπείες αυτή της αποκατάστασης του σχήματος σώματος. Θα ξέρετε ότι έχει να κάνει με μία κρέμα την οποία χρησιμοποιούμε με σκοπό να επέλθει η απαραίτητη σύσφυξη. Τώρα, φυσικά μπορείτε να καλείτε στο 24610 τον τηλεφωνικό αριθμό του Εργαστηρίου Αισθητικής Femme Fatale με σκοπό να αποκτήσετε την έκπτωση της τάξης του 30% που προσφέρει μέσα από αυτή την εκπομπή κάθε Κυριακή η κυρία Όλγα Στεφανίδου και την ευχαριστούμε θερμότατα γι' αυτό. Πάμε να δούμε τώρα τι καιρό θα έχουμε την εβδομάδα που μας έρχεται. Ευελπιστούμε καλό με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει πάνω από τους 20 βαθμούς. Ναι ή όχι, κύριε Σταματάκη? Καλησπέρα σας. Πάρα πολύ σωστά τα λέτε. Η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει κοντά στους 18 με 19 βαθμούς και στην Βόρεια Ελλάδα και την Μακεδονία, Ανατολική, Κεντρική και Δυτική. Αλλά λόγω της αφρικάνικης σκόνης που θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη, θα την κρατήσει τη θερμοκρασία κάτω από τους 20 βαθμούς. Τις βραδινές ώρες θα έχει λίγο κρύο, κυρίως στα ορεινά κυμμουρινά, δηλαδή θερμοκρασία στα ορεινά της κεντρικής, ανατολικής και δυτικής Μακεδονίας, αλλά και της Θεσσαλονίκης θα πέφτει σε μονοψήφιες κοντά στους 8 με 9 βαθμούς. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα είμαστε κοντά στους 11 με 12. Και την ημέρα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη η θερμοκρασία θα φτάνει τοπικά στους 16 με 17 βαθμούς. Θα γίνει αισθητή αφρικάνικη σκόνη, όπως σε κάποιες των περιπτώσεων στο παρελθόν, κύριε Σταματάκη, που ξυπνάμε το πρωί, πάμε να πάρουμε το αυτοκίνητο και βλέπουμε το παρμπρίζ να είναι καλυμμένο από αυτήν, ή θα κινηθεί σε υψηλά επίπεδα και απλώς θα επηρεάζει τη θερμοκρασία? Απλώς θα επηρεάζει τη θερμοκρασία, αλλά σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδος και στα νησιά του Ιωνίου που θα έχουμε κάποιες διάσπαρτες βροχοπτώσεις και στην Ήπειρο Δευτέρα και Τρίτη θα είναι σε μορφή λασποβροχής. Mm. Οπότε θα υπάρξει αυτό το φαινόμενο το οποίο θα ξυπνάμε το πρωί, ιδίως στη Δυτική Ελλάδα, θα ξυπνάνε το πρωί οι πολίτες και θα βλέπουν τα αυτοκίνητά τους καφέ, για να το πω έτσι πιο λαϊκά, λόγω της αφρικάνικης σκόνης που είναι στην ατμόσφαιρα. Να μην ανησυχήσουν και θεωρήσουν ότι ξεκίνησαν οι επτά πληγές του Φαραώ. Όχι. Κύριε Σταματάκη, και εδώ στη Μακεδονία πιο συγκεκριμένα, μέχρι την Πέμπτη μας είπατε να περιμένουμε ικανοποιητικές θερμοκρασίες, θερμοκρασίες άνοιξης στην ουσία. Πολύ σωστά, θερμοκρασίες άνοιξης και θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, κυρίως Τετάρτη και Πέμπτη. Απογευματινές ή πρωινές ώρες? Φαίνεται να είναι κυρίως μεσημεριανές ώρες, 12 με 4. Δεν το βρήκα. Οι βροχοπτώσεις. Εντάξει. Δεν πειράζει. Η Θεσσαλονίκη θα έχει σκόνη μεν στην ατμόσφαιρα, θα είναι εθελόδης ο καιρός λόγω της υψής συννεφιάς που δημιουργεί η αφρικάνικη σκόνη. Mm-hmm. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπερνάει τους 17 με 18 βαθμούς και το βράδυ θα πέφτει κοντά στους 11 με 12. Την πόλη Θεσσαλονίκης και στο Χορτιάτι θα πέφτουν σε μονοψήφιες 8 με 9 βαθμούς. Πάντως δεν διαφαίνεται τη νέα εβδομάδα αλλά και την επόμενη εβδομάδα που θα δούμε σιγά σιγά στον Απρίλιο,
να έχουμε κάποια έντονη κακοκαιρία στη χώρα μας. Με έντονη πτώση της θερμοκρασίας. Θέλουμε είτε να σας έντονη πτώση, είτε βροχές και καταιγίδες, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταματάκη. Καλή εβδομάδα να έχετε. Επίσης και εσείς. Και εσείς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε όσοι το πράξατε, το ραντεβού μας το ερχόμενο Σάββατο στις 4. Εμείς θα είμαστε εδώ. Μέχρι τότε, σας ευχόμαστε να έχετε μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα.